Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο live stream. Είναι Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, όπως πάντα. Και σήμερα θα παίξουμε σε live το Temtem, το πολύ αγαπημένο σας παιχνίδι που δεν ξέρω αν είναι αγαπημένο σας, αλλά είναι δικό μου και θέλω να παίξω. Οπότε θα τα πούμε πάλι με Temtem και γενικά είναι ένα χαλαρό παιχνίδι, όπως είπα και στην ανακοίνωση, όπου μπορώ να μιλάω περισσότερο με το chat. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους εσάς. Βλέπω εδώ πέρα ήδη κάποιοι έχετε έρθει νωρίς-νωρίς, όπως Γεωργία έχω δει, Τριντάχτα έχω δει, Άλεξ έχω δει, Χριστίνα έχω δει, τη Μαριέτα έχω δει, γεια σου Μαριέτα. Έχω δει και άλλους που το ξεχνάω. Τζέο Μάγ έχω δει, Immortal 7 έχω δει, Immortal, ο θάνατος ο φίλος μας, και πολλούς ακόμα. Έχω δει πολλούς. Καλώς ήρθατε παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα είχα ρεπό, σήμερα δεν χρειάζεται και να κοιμηθώ μεσημέρι, είμαι ξεκούραστος, κοιμήθηκα όλο το πρωί, κανονικότατα. Έχω γεμίσει εδώ το room νερό. Να ξεκινήσουμε δυναμικά με το νεράκι μας. Λοιπόν, αρχίσαμε ήδη τις γνωστές ερωτήσεις, όπως «Α, γεια σου Ηλία, νάτος και ο Ηλίας», και αγχώθηκα, έτοιμος ήμουν να προσθέσω εδώ την απουσία, αλλά λέω «Εντάξει, την γλίτωσες τελικά». Μουσικάρα παίζει πάλι. Ναι, είναι η ίδια μουσική μέχρι να τη βαρεθούμε. Εγώ όταν μεταξύ αυτή τη μουσική την ακούω και μόνος μου. Τη βάζω όταν ετοιμάζομαι, όταν τρώω. Την έχω και παίζει εκεί πίσω. Είμαι λίγο τρελάκια. Ακούω τέτοια μουσική εγώ στον ελεύθερο χρόνο μου. Τελικά θα δούμε 3 σειρές στο κανάλι. Θα δούμε, παιδιά, εννοείται. Περιμένω να βγει το τελευταίο πατσάκι του manager που θα έχει τις μεταγραφές. Και ξεκινάμε. Και ένα μανατζεράκι. Όπως είπα, ξεκινήσαμε ήδη και κάποιες ερωτήσεις ακόμα του στυλ πότε θα δούμε Planet Zoo, πότε θα δούμε οτιδήποτε. Θα απαντήσω για τα πιο βασικά. Θα δούμε σύντομα Planet Zoo και Oxygen είναι κανονικές σειρές. Και επίσης, να και ο G-Sman, καλώς τον, γεια σου. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε Manageraki, θα δούμε Oxygen, θα δούμε Planet Zoo. Δεν θα δούμε Subnautica, γιατί δεν έχει βγει το τελευταίο. Δεν έχει γίνει release το παιχνίδι. Και επειδή δεν θέλω να κάνω 13 σεζόν, θα δούμε μία όταν ολοκληρωθεί. Το λέω από τώρα. Απαντήστε εσείς, όποιον ρωτάει από εδώ και πέρα στο chat. Μια ερώτηση που έχω είναι αν θα συνεχίσεις, λέει, σαν σειρά live το Temtem. Καλή η ερώτησή σου. Είχα σκοπό να μην ξανακάνω Temtem live stream, γιατί έχω καταλάβει ότι δεν το συμπαθείτε τόσο πολύ εσείς. Όχι εσείς που είστε εδώ. Εσείς για να είστε εδώ, πιθανότατα το συμπαθείτε. Αλλά δεν το συμπαθεί ο κόσμος του καναλιού, ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή. Θεωρητικά, να το δω επαγγελματικά, τα views δεν είναι καλά, να σας το πω και έτσι. Τα views δεν είναι καλά. Επίσης, θα είναι ολόκληρο Temtem το live stream. Πιθανότατα ναι, θα δούμε. Λοιπόν, το ξέρω από τώρα αυτό. Το θέμα με το Temtem είναι ότι ενώ δεν έχει views, ας πούμε, όσα θα ήθελα εγώ, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Θέλω να παίζω περισσότερο εκτός κάμερας. Θέλω να παίζω περισσότερο, δηλαδή, άμα ήταν θα πρέπει να κάνω κάθε μέρα Temtem live stream. Οπότε σκέφτομαι πάρα πολύ σε φάση. Το παρατήσω για να παίξω μόνος μου, για να ξεσκιστώ στο Temtem, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό με το Temtem. Πάντως για σήμερα θα το δούμε για τελευταία φορά, λογικά τελευταία, να δούμε τι άλλο έχει να μας δείξει το παιχνίδι. Ακόμα εδώ έχουμε debate για το τι γίνεται με το room ή το νερό, τι πίνω τέλος πάντων. Και τι ήθελα να πω, ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Στην αρχή, όποιος το βλέπει στο YouTube πάντα το live stream και τα χάνει στο Twitch, δεν θα έχει παρατηρήσει κάτι γιατί το κόβω. Αλλά όποιος έρχεται και νωρίς στο Twitch, θα έχει παρατηρήσει ότι βάζω μια αντίστροφη μέτρηση πριν να αρχίσει το live stream. Αυτό γίνεται για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ουσιαστικά, όταν πριν ξεκινήσει το live stream, για να μην ξεκινήσουμε, ξέρετε, συνήθως όποιος ξεκινάει στο YouTube live stream, βάζει ξαφνικά και ανοίγει έτσι ξαφνικά στο άκυρο. Μπαπ! Ξεκινάει και λέει, λογικά είμαι live, λέει κάποιος. Είναι η κλασική ατάκα κάποιου που κάνει live stream στο YouTube. Εγώ βάζω μια μουσικούλα από πριν, να μαζευτείτε σιγά σιγά, να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, και να μην ξεκινήσω έτσι απότομα, που λέγοντας έτσι το άκυρο. Ξαφνικά, μάλλον είμαι live. Είμαι σίγουρος ότι είμαι live, γιατί ανοίγω ήδη από πριν και βλέπω ότι έρχεστε όντως. Και επειδή όμως η μουσικούλα αυτή δεν ξέρετε πότε θα ανοίξω εγώ, αποφάσισα και αρχίζετε και γράφετε στο chat, άντε άνοιξε πότε θα ανοίξεις, αποφάσισα να βάλω μια αντίστροφη μέτρηση, ώστε
να μπορείτε να βλέπετε τέλος πάντων το πότε ακριβώς θα ξεκινήσω, χωρίς να ρωτάτε πότε θα ξεκινήσω και άντε άνοιξε. Μισό λεπτάκι, γιατί βρήκα κάποια ωραία σχόλια. Κοίτα, γενικά λέγεται το Temtem πρέπει να φαρμάρεις που το καταλαβαίνω πως γελάει, δεν θα κάνει κοιλιά. Τώρα τι και πώς εσύ το ξέρεις. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι έβαλα αντίστροφη μέτρηση ώστε ο κόσμος να βλέπει την αντίστροφη μέτρηση και να είναι σε φάση OK. Δεν θα ρωτήσω πότε θα ανοίξεις, γιατί έχω έναν αριθμό μπροστά μου που μειώνεται. Οπότε κάποια στιγμή στο 0 πιθανότητα θα ανοίξει το live ο τύπος εδώ πέρα που βλέπουμε. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Μετά στο live, μετά όταν ήταν έτσι το, η αντίστροφη μέτρηση, χωρίς να υπάρχει κάτι τριγύρω, βαριόσασταν και λέτε: OK, λέει 4 λεπτά, αλλά ποιος περιμένει τώρα. Οπότε σκέφτηκα να σας φτιάξω κάποια στιγμιότυπα νοσταλγίες παλιά βίντεο του καναλιού. Και κάθονται και παίζουν στην αρχή του live stream, ώστε να περνάει η ώρα σας βλέποντας αγαπημένες στιγμές του καναλιού. Από αυτή τη μεριά σας έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα ώστε να περνάει ευχάριστα αυτό το τετράλεπτο πριν ανοίξει το live. Ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι σε αυτό το τετράλεπτο εγώ, που έχω προσπαθώ να βεβαιωθώ αν λειτουργεί το Nightbot, αν λειτουργεί το stream, αν λειτουργούν τα πάντα όλα, τα donations, τα πάντα, αν είναι όλα μια χαρά. Πρέπει εγώ σε εκείνο τα 4 λεπτά να ετοιμαστώ, να είμαι σε φάση εδώ έχω το κινητό μου, είμαι εντάξει, αν χρειαστώ κάτι είναι εδώ, τα νερά μου και αυτά, μην πεθάνουμε κιόλας, να είναι όλα έτοιμα. Σε 4 λεπτά μπορεί να αργήσω, μπορεί να είμαι έτοιμος νωρίτερα. Αν είμαι έτοιμος νωρίτερα είμαι σε φάση και απλά τσεκάρω το chat, λέω όπου να είναι θα ανοίξω. Και έτσι με αγχώνει αυτό. Ή άμα λείπω από τον υπολογιστή, μπορεί να φτάσει στο 0 και εγώ να λείπω και να τρέχω πανικόβλητος. Οπότε πίσω από τις κάμερες, σε αυτό την αντίστροφη μέτρηση γίνεται πάντα κάτι περίεργο. Αυτό είχα να πω. Το έβγαλα από μέσα μου, το μοιράστηκα μαζί σας. Λοιπόν. Εδώ έχουμε προτάσεις. Όπως παίξετε Temtem κάθε Δευτέρα και Σάββατο. Δεν με βολεύουν εκείνες τις μέρες. Όλα για εμάς τα κάνεις. Εμείς είμαστε χάριστοι. Όχι, εντάξει, δεν είπατε. Δεν έχω πρόβλημα με κανένα σας. Χθες γιόρταζε η Σάρα 10 μπιτάκια από τον Τριντάκτα. Όχι, παιδιά, δεν γιόρταζα. Δεν ξέρω ποιος γιόρταζε. Εγώ γιορτάζω πάντα τη ζωοδόχου πηγής. Είναι 10 μέρες μετά το Πάσχα κινητή γιορτή. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Θα στιγμή ότι πενετέλεια η ιδέα μας γυρίζει πολύ πίσω. Ναι, και εμένα η αλήθεια είναι. Πρέπει να φτιάξω καινούργια που έχω αφήσει πολλά βίντεο απ' έξω που θα ήθελα να έχουμε καινούργια στιγμιότυπα. Τι κινητό έχεις, ένα Huawei. Καρδούλες για τον Τριντάκτα, εννοείται παιδιά, να μην τα λέμε αυτά. Πότε Jackbox, δεν το ξέρω αυτό. Και λέω σιγά σιγά. Α, sorry παιδιά, μήπως να είμαι την Βαλεντίνο σαν γιόρταζες. Ναι, είμαι τελείως πόντιος. Θα πω το κλασικό, εγώ γιορτάζω κάθε μέρα. Γιορτάζω κάθε μέρα. Ναι, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ έκανα ένα story στο οποίο στο Insta ζήσεις, που είναι το Instagram μου, εδώ κάτω το γράφω. Έκανα ένα story χθες, ότι και καλά, γιατί οι γάτες κοιμούνται με ανοιχτή την πόρτα. Με ανοιχτή την πόρτα. Έχω χαζέψει τελείως. Κοιμούνται με τη γλώσσα προς τα έξω κάποιες γάτες και είχα μια φωτογραφία της γάτας και πολλοί μου στέλνετε γιατί είδε τον Βαλεντίνο του. Γενικά έχετε πειραστεί πάρα πολύ με αυτή τη γιορτή. Σε φάση. Πώς το λένε. Τι ήθελα να πω. Και καλά, ότι παντού Βαλεντίνος. Όχι, εντάξει. Okay, μια χαρά. Γιορτάζω κάθε μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, κάνω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά όχι τίποτα τρελό. Λοιπόν, τελικά το room tour που έλεγες ότι θα κάνεις εδώ πριν μετακομίσει, πότε θα έρθει. Δεν έχω τελειώσει ακόμα τίποτα. Αν δεν δείτε τίποτα εδώ πίσω, δεν θα γίνει room tour. Και δεν ξέρω αν θα γίνει γενικότερα. Όχι, άργησα, δεν άργησα, μια χαρά. Η Αλεξάνδρα λέει: έφτασε 400 γκίφτσα από στον Ηλία. Η Αλεξάνδρα είναι τέτοιο. Παλαβιάρα από ό,τι βλέπω. Ο Ηλίας είναι σε φάση, πρέπει να γράφει 300 ονόματα τώρα όταν τελειώνει. Λοιπόν, έχει πάρει το μάτι σου για το Re-Legend πρόσφατα, το είδα και μοιάζει με Stardew Valley και Pokémon μαζί, δεν το ξέρω, όχι. Καλησπέρα Στράτο, καλώς ήρθες. Γιατί λέμε χρόνια πολλά αφού η θρησκεία μας δεν θεωρεί Άγιο τον Άγιο Βαλεντίνο. Γεια σου ρε Τζιμ, καλώς τον. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, το σατανά. Μην μου βάλετε απουσία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Εδώ στο Χαϊδάρι φώτισαν τον Ταμάρι χθες. Okay. Μια πληροφορία που χρειαζόμουν τώρα, έτσι. Πώς κάνω follow από το κινητό, δεν ξέρω αν έχεις κάνει λογαριασμό. Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να κάνεις. Ωραία. Θα ξεκινήσω γιατί πέρασε ο χρόνος. Και γενικά μέσα στο παιχνίδι θα έχουμε χρόνο να τα λέμε πολύ, γιατί είναι slow pace, μπορώ να κοιτάω πολύ το chat.
Θέλουμε να μάθουμε την πρόοδο για το Temtem. Τώρα θα σας δείξω παιδιά. Σκέφτεσαι να πάρεις PS για περισσότερο περιεχόμενο στο κανάλι? Προς το παρόν όχι, μέχρι να βγει το 5. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Εδώ είμαστε. Και continue. Βασικά πάμε λίγο στα settings. Fast. Αυτό το πράγμα δεν το κρατάει στα settings για κάποιο λόγο. Το πρέπει να κάνεις reset λίγο όταν ξεκινάει, γιατί αλλιώς δεν κάνει τίποτα. Και θα σας πω αμέσως που είχαμε μείνει στο προηγούμενο live stream και που πάμε τώρα. Λοιπόν, ήμασταν εδώ πέρα. Είμαι αυτός εδώ ο τύπος, σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, και έχω μερικά Temtem. Ένα από αυτά είναι ψόφιο. Είναι ψόφιο. Δεν έχει και το 5, παιδιά, όχι. Το PlayStation 5. Εκτός και αν έχει, ξέρετε, έχετε θείο τον τύπο που είναι στη Sony και σας έχει δώσει ένα πριν το κυκλοφορήσει. Λοιπόν, και εδώ πέρα που είχαμε φτάσει τις προάλλες, αν δούμε στο χάρτη, ξεκινήσαμε από αυτή εδώ την πόλη. Διαλέξαμε ένα Temtem, μας έδωσε ένα ακόμα ένας καθηγητής εκεί, ο καθηγητής Κωνσταντίνος. Και αρχίσαμε και κάναμε προς τα πάνω τη βολτίτσα μας. Εδώ πέρα βρήκαμε ένα πράγμα που γιατρέψαμε τα Temtem μας. Ήρθαμε κι άλλο πάνω, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και έφτασα σε αυτό το σημείο. Εδώ πάνω, για να ξέρετε, υπάρχει μία πόλη. Λοιπόν, φτάνοντας εδώ, βλέπουμε και όλα αυτά εδώ. Είναι μία πόλη. Γεια σου, τύπισσα. Good to see you again. Ψάχνεις για μένα ή την αδερφή μου. Τα λέμε. Δεν σας μιλάω καν. Και φτάσαμε στην πρώτη πόλη, στην Prickle del Mar. Λοιπόν. Είναι αυτή εδώ η πόλη, παιδιά. Έχει κάποια σπιτάκια. Και φτάνοντας εδώ, βλέπετε ότι λέει souvenirs, postcards, δώρα, t-shirts και πολλά άλλα. Και αν έρθετε εδώ πέρα, είναι αυτή εδώ η τύπισσα. Της ρωτάς, έχουμε surfboards? Και σου λέει, συγγνώμη, αλλά έχω πουλήσει ένα στη Σοφία. Και δεν έχω άλλο, τέλος πάντων. Okay, τα λέμε αργότερα. Έχει ένα μαγαζί με souvenir, τέλος πάντων. Έχει κάποιους χωρικούς. Γενικά εδώ λέει ότι είναι καλώς ήρθες στην Prickle del Mar, η οποία είναι, λέει, το σπίτι της Ακαδημίας. Δεν έχουμε βγάλει release date για το Temtem, όντως. Οπ, X6, Βασίλης, X6 είναι εδώ πέρα, καλά. Σου ήρθες, Bill, και στο Twitch. Παιδιά, ο Βασίλης είναι ο πρώτος τύπος ever που μου έκανε σχόλιο στο YouTube. Ο πρώτος ever. Λοιπόν... Και έχει κάποια σπίτια που Klein Mine. Και πήγα στην Ακαδημία, παιδιά, εδώ πέρα. Συναντήσαμε τον καθηγητή Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: βιάζομαι πάρα πολύ να πάω προς τα πάνω. Δεν ξέρω τι είναι προς τα πάνω. Βιάζεται να πάει εκεί. Ο Max έφυγε, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει η Ακαδημία. Στην Ακαδημία, που είναι αυτό εδώ, ένα μεγάλο κτίριο, μπαίνεις μέσα και μαθαίνεις πράγματα για τα Temtem. Γνώρισε αυτό εδώ τον τύπο. Τον Τζόσεφ, ο οποίος έχασε την κλειδαριά του, βρήκα την κλειδαριά του και το συνδυασμό του και άνοιξε επιτέλους εδώ πέρα. Εδώ είναι οι τάξεις με τους καθηγητές. Κόσμος τρέχει πέρα εδώ. Μου θυμίζει ένα κανονικό σχολείο που τα παιδιά δεν σέβονται τίποτα και απλά τρέχουν από εδώ και από εκεί. Σε φάση, έχουμε κενό! Και τρέχουν ανεξέλεγκτα. Αυτό γίνεται κυρίως και στην ώρα της γυμναστικής. Fun fact. 21, το 21 θα βγει το full release, ναι, νομίζω το 21, παιδιά. 2021, έτσι, όχι 21 Φεβρουαρίου. Παιδιά, αν σας κολλάει, κάντε ένα... Ρίξτε τα γραφικά, την ποιότητα, από 1080 σε κάτι άλλο, που να μην σας κολλάει. Λοιπόν, και επίσης, έχει στον πάνω όροφο, ήταν αυτή εδώ η τύπισσα, που λέει, «Α, είσαι πίσω, βρήκες τον Ιουσούφ και τον Ρότζερ». Το ψάχνω, της λέω εγώ. Γεια σου, νέα ρε, ζήσει! Και όπως βλέπετε εδώ είναι κάποια παιδιά που χάθηκαν, ο Ιουσούφ και ο Ρότζερ. Αυτός ο τύπος, αυτοί οι δύο τύποι, πρέπει να τους βρούμε γιατί τους έχει χάσει η καθηγήτρια. Πήραν απουσία, όπως πολλοί από εσάς που δεν ήρθατε στο live stream. Και εγώ πρέπει να τους ψάξω. Αυτό είναι το quest που έχουμε στην Ακαδημία. Το θέμα είναι ότι αν πάμε προς τα δω, αυτή είναι μια τύπισσα που είναι συμμαθήτριά μου. Χωρίς πλάκα. Και εδώ πέρα. Είναι το Temporium. Κάθε πόλη έχει ένα Temporium. Είναι η φάση που πας και γιατρεύεις τα Temtem σου. Είναι μια θήκη που βάζεις τις κάρτες σου και τικ-τικ-τικ-τικ γιατρεύει τα Pokémon. Τα Temtem σου εδώ πέρα και πλέον τα μαζεύεις πάλι και έχω γιατρεμένα Temtem. Λοιπόν, επίσης εκτός από τα παιδιά αυτά προσπαθούμε να μάθουμε για το Riverine Fellowship στην Τορκέζα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα δούμε. Από πού είναι τα παιδιά, ο Ιουσούφ και ο Ρότζερ. Ο ένας είναι από την Αίγυπτο και ο άλλος είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, και επίσης,
πρέπει να πάω στην Αριζόλα, που είναι από το πάνω η Αριζόλα, αν δεν κάνω λάθος. Τα Thalassian Cliffs είναι ουσιαστικά κάτι βουνά. Χρησιμοποίησε το χάρτη σου, λέει, και μείνε on trail. Πήγα μέχρι εδώ πάνω, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Θα πάω τώρα προς τα δω. Έχει αυτά εδώ τα βουνά ουσιαστικά. Και θέλω να δω τι είναι αυτό το θαυμαστικό και τι είναι αυτό εδώ. Για να δούμε τι γίνεται. Θα το ζήσουμε μαζί αυτό και ελπίζω να εξελιχθεί και κάποιο Temtem σε αυτή εδώ τη φάση. I'm a tamer, watch my swagger. For real. Με κοροϊδεύει. Ο τύπος μου λέει: μην φύγεις εδώ πέρα, είναι επικίνδυνα. Και είμαι σε φάση, είμαι ο γαμάτος. Κάνω dab μπροστά του και τέτοια. Και πηγαίνω, ξέρω εγώ, να εκπαιδεύσω πράγματα. Ξεκινήσαν οι μάχες ακριβώς. Roger that, δεν ξέρω αν το πιάσετε. Ναι. Λοιπόν. Σε πόσες απουσίες μένουμε ζήσει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να δέρνουμε μερικά από τα Temtem εδώ πέρα. Γενικά έχει πολλές μάχες. Τις ώρες της μάχης μπορώ και διαβάζω και το chat. Το κάκο εδώ το έχουνε... του δώσαν να καταλάβει. Ωραία. Πήρε το ξύλο που του αρμόζει. Και πάμε να δίνουμε και αυτόν. Όχι παιδιά, Fortnite μην το ψάχνετε, δεν πρόκειται να δούμε σε αυτό το κανάλι. Όχι άλλο δηλαδή, γιατί δεν ξέρω πώς το ξέρετε, αλλά σε ελληνικά δεδομένα, πριν βγει το Fortnite Battle Royale, ήμουνα το πρώτο κανάλι στην Ελλάδα που το έδειξε το Fortnite, γιατί ήμουνα πολύ πορωμένος με το PvE του. Πριν βγει το Battle Royale, ήταν πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Βέβαια μετά με πρόδωσε, έτσι ένιωσα ότι με πρόδωσαν οι developers που πήγαν και γίνανε ξεφτύλες για τα λεφτά. Οπότε, γεια σου Fortnite. Αρκετά. Όπα. Έχουμε εξέλιξη ή το Swally εξελίσσεται με την αρχή του stream. Παιδιά έχουν κάνει πολύ όμορφη την εξέλιξη. Το Swally έγινε, λέει, Λοάλι. Λοάλι. Οκ, έγινε πεταλούδα. Το Metapod έγινε Butterfree. Λοιπόν, οι υπόλοιποι παίκτες που κυκλοφορούν στο χάρτη που έχουν ονόματα από πάνω τους είναι όντως αληθινοί παίκτες. Είναι online παιχνίδι, παίζουν μαζί με μένα. Η κουβέντα με τους εκπαιδευτές στον δρόμο, λέει ο Τζιμ, δεν έχουν νόημα. Εννοώ ότι ό,τι απαντάς, τους πολεμάς, ό,τι και να γίνει. Ναι, ευτυχώς να τους δίνουμε και αυτούς. Λοιπόν, ωραία ονόματα έχει, ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα καινούριο Butterfree που έγινε από Metapod. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Είναι για κινητά, προς το παρόν όχι, παιδιά. Είσαι τέλειος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν. Λουάλι! Πάμε να κάνουμε λίγο, μιας και είμαστε δίπλα, να ξαναγιατρέψουμε το Temtem μας, γιατί έφαγαν πολύ ξύλο. Ωραία. Τέλειο που φαίνεται in-game. Τα Temtem. Νάτο, μας κυνηγάει. Μπορώ να του μιλήσω κιόλας. Κρακ, κρακ. Τέλεια. Τώρα δεν ξέρω αν πάμε στο squad και πατήσουμε Λοάλι. Δεν είναι καθόλου καλά τα στατιστικά του για PvP. Αν παίξουμε άλλους εκπαιδευτές γενικότερα. Τι είναι αυτό εδώ. Όταν χάνει, λέει, ο attacker δηλητηριάζεται για 2 γύρους. Α, οκ, okay, καλό αυτό. Τέλεια, τέλεια. Για πάμε λίγο προς τα πάνω πάλι. Θα προσπαθήσω να περάσω από εδώ μια χαρά. Φίλε, θα πολεμήσουμε. Φιου, this, λέει, αυτά τα slopes είναι. Α, οι ανηφόρες λένε πολύ απότομες, ξέρω εγώ. Τα γόνατά μου δεν είμαι συνηθισμένο σε αυτά. Πολέμαμε. Δεν με πολεμάει αυτός. Αυτός εδώ. Βλέπεις αυτό το rock face εδώ πέρα, λέει. Είναι κάποιο από τα καλύτερα climbing, λέει, στο region. Θα χρειαστείς το σωστό εξοπλισμό και τα skills, λέει, να ανέβεις πάνω. Ναι. Οκ, με το έχουν ξαναπεί αυτά. Εγώ πάω προς το εδώ. Φίλε, είναι όντως Thalassian Cliffs. Είναι τα Thalassian, πώς λέγονται. Τα cliff τι είναι, βουνά, λόφι, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό. Α, δεν το είχα δει, 2 Tem cards. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιχνίδι. Νάτος ένας εκπαιδευταράς. Λοιπόν, λέει, πού πηγαίνεις. Στην Αριζόλα. Είναι πολύ μακριά, φίλε μου. Τι θα ήθελες να πολεμήσουμε για να περάσει η ώρα σου. Όχι, με καθυστερείς.
Στα game παίζουν όντως φάση shiny, στο οποίο λέγονται νομίζω Luma. Δεν έχω συναντήσει κανένα. Όπως τα Pokémon, ναι, έχει shiny. Κάποια παιδιά δεν το έχω αγοράσει, όχι. Όπα. Α, επίσης, να σας δείξω ότι το συγκεκριμένο Temtem, γκρεμίσμενο το Cliffs, ok. Αυτό εδώ, το Scale, το έχω πιάσει εκτός κάμερας, το τσέκαρα να δω τι παίζει με την πάρτι του. Για πάμε τώρα να δούμε, μπορούμε να δίνουμε κανέναν. Άντε, δείρτε τον. Μαζί. Τσιουφ. Δεν είναι καλό δίδυμο για επίθεση αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν θα πανικήσουμε ποτέ. Τέλεια. Αυτός εδώ δεν τρώει πολύ damage, ok. Και πάμε. Βαράμε αυτόν. Toxic Spore στον άλλο του τυπά. Επί δύο. Μη δέρνετε ρε. Α, είναι δύο τύπισες. Πού ήταν ο άλλος πριν? Ένας τυπάς και μια τύπισσα. Πού ήταν αυτή? Μη δέρνεις. Δεν τρώει πολύ damage, ok. Πάμε να ρίξουμε ξύλο σε αυτό. Και μετά σε αυτόν εδώ. Χαλάλι. Αυτός θα πεθάνει λογικά. Επί δύο. Το έφαγε. Άντε γεια. Και βαράμε και το scale. Και τέλος. Θα πάρουμε και το levelάκι μας. Το XP μας βασικά. Πήκε πήκε και ουμίσ. Έχουν και άλλα. Ναι, το ξέχασα. Friday 13 θα παίξεις. Κάποια στιγμή μπορεί να ξαναπαίξουμε. Ναι, αλλά όχι πολύ. Όχι σύντομα εννοώ. Τι είναι το ουμίσ. Ουμίσι. Ουμίτζι. Να σας βαρέσουν αυτό. Total War, Warhammer, δεν ξέρω, θα δούμε. Οπ, έφαγα damage επειδή έχουν τελειώσει το stamina του. 10, ναι, πήραμε και το levelάκι. Βλέπετε, δεν μπορεί να βαρέσω άλλο γιατί έχει χαλάσει το stamina του. Οπότε θα περιμένουμε. Ωραία, το Piggy Pig δεν πέθανε. Λοιπόν, μπαμ. Δώσε, δώσε, τελείωσε η μάχη, τελείωσε. Τέλος. Έχει παίξει Pokémon Go, αν είναι μια γνώμη. Έχω παίξει, ωραίο είναι, εντάξει. Μπαμ. Wait, what, you won, you... Κέρδισε και 107. That was nice, τους ξεφτύλισα. Α, ήταν δύο, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Α, δεν είχα δει την τύπησα. Μου τη φέρανε. Λοιπόν, φίλε, εσύ και εσύ είσαι έτοιμος για μάχη. Το The Last Year είναι δωρεάν και δύο μέρες στο Steam. Δεν το ήξερα. Μισό λεπτό και να συναντήσουμε και ένα άγριο Temtem, να δούμε τι παίζει εδώ πέρα, αν έχει καινούρια. Παχάρο. Ωραία. Καλησπέρες, καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, παχάρο, δώσε ξύλο εδώ πέρα. Δώσε και εσύ λίγο ξύλο εδώ, ελπίζω. Μη βαράει πρώτο, θα μας χαλάσει η ζωή, τζάμπα. Ναι. Γενικά, μάλλον θέλει παραπάνω εκπαίδευση η φάση. Προλαβαίνουμε πρώτοι, ναι. Ωραία, το σκοτώσαμε. Ωραία. Έλα, δεν μ' άφησε να κάνω ένα βήμα, ρε φίλε. Πήκε πικ, με βρήκε. Πήκε πικ δεν έχω. Θα το πιάσουμε. Θα το πιάσουμε λοιπόν. Level 4 θηλυκό. Πάρε λίγο ξύλο. Πάρε λίγο ξύλο. Ελπίζω να ζήσεις αυτές τις δύο επιθέσεις. Το πήκε πικ είναι καλό. Μη. Ωραία. Θα μας γρασουνίσει λίγο. Δεν πειράζει όμως. Πάμε να το πιάσουμε. Temp card. Διαλέγω εσένα. Τι έγινε? Ωραία, το πέταξα. Για να δούμε. Θα πιαστεί. Τσαφ. Το πιάσαμε. Το πήγε πικ. Ωραία. Level 4 λέει. Friends υπέχει. Δεν παθαίνει τίποτα από τις επιθέσεις του αντιπάλου, του συμμάχου μας. Οκ. Okay. Από... Α, καλούτσικο είναι. Πέρα από τα κακά στατιστικά εδώ πέρα, τα υπόλοιπα είναι καλά. Ας πάει στο temp deck. Α, παίρνουμε XP παρόλο που το πιάσαμε. Καλό. Total War Warhammer, μου έχεις πει ότι θα ξαναπαίξεις κάποτε. Πότε? Δεν το ξέρω, παιδιά. Γι' αυτό δεν απαντάω συγκεκριμένα. Είναι ανάλογα τις ωρέξεις μου. Αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι, όχι το Warhammer συγκεκριμένα, το Total War που μπορώ να ξαναπαίξω κάποια στιγμή, θα μου λείψει όντως.
Είναι online το game. Ναι, παιδιά, όποιο είναι εδώ πέρα, να αυτό εδώ που τρέχει τώρα ήταν online παίκτη που έφυγε τρέχοντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχει ανηφόρε πολλέ. Αυτό εδώ είναι εκπαιδευτή. Ναι. Εσύ περίεργε μου λέει, ξένε. Throw down, ξέρω εγώ. Let's fight. No, listen, απλά περνάω. Απλά περνάω. Ξεκίνα να ετοιμάσω να χάσεις, λέει. Πρώτη στήλη που βγάζει ο μέσος όρος. Όχι, πρώτη στήλη είναι τα κανονικά στατιστικά του Temtem. Η δεύτερη στήλη είναι του συγκεκριμένου Temtem τα στατιστικά. Δηλαδή, η πρώτη στήλη είναι τα στατιστικά που έχει όλα τα Temtem του ίδιου. Δηλαδή, όλα τα παχάρο έχουν τα ίδια στατιστικά στο συγκεκριμένο level. Τα διπλανά είναι κάποιοι πολλαπλασιαστές που κάθε Temtem έχει διαφορετικό. Οπότε πρέπει να πιάσεις πολλά μέχρι να βρεις αυτό που έχει τους καλύτερους συντελεστές δίπλα της δεύτερης στήλης. Η τρίτη στήλη είναι η εκπαίδευση που του κάνεις εσύ. Ανάλογα με το τι πολεμάς, παίρνουν διαφορετικά στατιστικά. Το εξήγησε όσο καλύτερο γίνεται. Βγάζει νόημα, πιστέψτε με. Για πάμε λίγο. Εδώ. Windblade. Κάνει τα ματζάκι καλό. Να φάμε τουλάχιστον αυτόν. Δεν το καταφέραμε γρήγορα. Έδωσε ξύλο το Sapite. Μπορεί να υπνοτήσω κάποιον. Για παράδειγμα, μπορεί να υπνοτήσω αυτόν εδώ. Και ο άλλος να κάνει scratch. Δεν πρόλαβα την υπνώτηση. Α, απλά κάνει rage λέει και ανεβαίνει η επίθεσή του. Και έπεσε η άμυνά του. Οκ. Okay. Πέθανε το καλάζου, ο καλαμάρης. Υπνοτίζουμε εδώ πέρα όσο μπορούμε. Συγκεντρώσου στο πέρα δόθε. Ωραία και κοιμήθηκε. Level 10 πήγαν και τα δύο και έμεθε. Wind Burst λέει. Ένα τρομακτικό τέλος πάντων ανεμοστρόβιλος ξέρω εγώ. Και κάνει 90 damage. Πρέπει να τα αλλάξουμε κάποια από αυτά. Π.χ. το Stair ίσως δεν το χρειάζομαι πια. Το Stair τι λέει. Κατεβάζει την άμυνα του αντιπάλου. Ναι, Wind Burst θα μάθουμε. Α, και έχουμε και εξέλιξη. Το παχάρο, παιδιά. Το παχάρο έγινε παχαράκ. Ή παχάρακ, δεν ξέρω τι. Και το τάτερου έμαθε Heavy Blow. Πριν πάμε στην επίθεση, να δω που λέει εδώ. Ο Γιάπης λέει, πάω να πάρω μια PSA για να κάνω subscribe. Εντάξει ρε Γιάπη, μην τρέχεις. Τρέχεις στο live stream τώρα, δεν πειράζει. Αγγελική, hello. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Spearow λέει ότι Redacta, έχετε δίκιο. Έγινε Fearow. Μάθαμε Heavy Blow, το οποίο κάνει 58 damage, effective and unsubtle. Like a took money mind drill. Ναι, ό,τι πεις παιχνίδι. 58 damage κάνει. Τώρα, το tenderness νομίζω είναι αυτό που θα... Α, το μάθαμε ήδη, δεν χρειάζεται να διώξω κάτι. Το δέχομαι. Εντάξει. Το Pacharak είναι πιο επιβλητικό πλέον, έτσι. Είμαι καινούριος, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στο live stream. Replace techniques μπορούν να ξαναμαθευτούν πάλι. Τσεκάροντας λέει Temtem Details δείχνει τα replace techniques και μπορούν να ξαναμαθευτούν όποτε θέλεις. Α, δεν θα σβήνεις για πάντα όπως τα Pokemon. Ό,τι έχω σβήσει μπορώ να το ξαναπεστρέψω, να κάνω αλλαγές, να διαλέξω τις 4 καλύτερες επιθέσεις που θέλω τώρα. Οκ. Okay. Καλό αυτό. Πάμε να δούμε η καινούργια επίθεση που έμαθα. Είναι καλή. Και η καινούργια εδώ πέρα, το Heavy Blow. Ωραία. Ξύπνησε το Sapite. Και ο Τάτερου έριξε πολύ ξύλο. Ωραία. Είμαι ευχαριστημένος. Και νικήσαμε την τύπησα. Σήμερα δεν είναι καλή μου μέρα, λέει η Αζίζα. Αζίζα. 57. Και είμαστε μια χαρά. Το καλύτερο game που έχεις παίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω τερματίσει το game. Πώς έγινε αυτό. Ζήσε ποιο είναι το αγαπημένο σου Pokémon. Εμένα το Entei, λέει. Ο Chase, Chase 95. Καταρχήν καλώς ήρθες. Το αγαπημένο μου ever, άσχετα με δυνάμεις και τέτοια, είναι Bulbasaur και όλες οι μορφές του. Είναι το favorite, το καλύτερο ever για μένα. Τώρα σε δύναμη δεν έχω ξεχωρίσει κάποιον από ότι α, γαμάτο ξέρω εγώ. Εντάξει, μ' αρέσουν όλα τα καλά, πώς να σου πω. Και το Entei και τα υπόλοιπα θρυλικά του.
Αλλά το Bulbasaur είναι το αγαπημένο μου ever. Δηλαδή, ξεχωρίζω. Αν μπορείς να με διαλέξω κάποιο, θα το διάλεγα. Αυτός είναι ο λόγος που διάλεξα και το συγκεκριμένο Temtem πρώτο. Γιατί για κάποιο λόγο μου το θυμίζει. Δεν είναι και το καλύτερότερο που μπορείς να πάρεις, αλλά μου το θυμίζει, οπότε μου αρέσει. Λοιπόν. Αυτά για τώρα. Mewtwo λέει. Εμένα είναι το Articuno. Ναι, είναι όμορφο το Articuno. Ή Articuno, ή όπως θέλετε πείτε το. Προφανώς δεν με θυμάσαι, λέει, αλλά είμαι εκείνος που σου είχε στείλει μήνυμα στο Messenger. Η αλήθεια είναι ότι μήνυμα στο Messenger παίρνω πολλά καθημερινά. Οπότε είναι πιο δύσκολο να θυμάμαι το μήνυμα στο Messenger παρά το όνομά σου εδώ πέρα. Αν πας στο sorry. Αν πας στο μενού, λέει, σε κάθε Temtem σου λέει τι επιθέσεις είχε. Και το Lugia. Όντως και το Lugia είναι όμορφο. Γενικά ότι μπλεδίζει είναι ωραίο. Από τα θρυλικά. Πάμε να πολεμήσουμε για αυτόν τον τύπο. Πόσο ευρώ κάνει το παιχνίδι? 30. Καλωστημένο φαίνεται το παιχνίδι. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό παιχνιδάκι και εσύ είναι αντιγραφή του Pokémon. Σας το λέω ειλικρινά, δεν είναι sponsored. Είναι η γνώμη μου. σου έχω πει 100 φορές, λέει. Ω, δεν είσαι αυτή. Hi there. Με μπέρδεψε για κάποια άλλη. Τι φάση. Ποια είναι αυτή. Σου. Μην το λες τόσο δυνατά. Πίσω σου. Όχι, γύρνα πίσω. Α, είναι τρελός αυτός, έτσι. το όνομά μου είναι Poe. Ας μιλήσουμε για το Temtemology. Όχι, όχι πάλι, no way. Αστείευομαι, φιλέ. Θα σε νικήσω, ξέρω εγώ. Για λίγο σε πίστεψα. Χαχαχα. Λοιπόν. Και Crystal Dust. Ου, συνεργάζεται άψογα με το ταπτινού. Το πτηνό που έχει εδώ πέρα, βλέπετε. Επειδή έχω πτηνού, αντί για 60 damage θα κάνει 80. Οπότε πάμε. Και πάμε και εδώ πέρα. 100. Ας ρίξουμε εδώ, όλη μας τη δύναμη. Ωραία, πάει το κακού, τσακ μπαμ. Εγώ είμαι φαν του Charmander. Τα τρία αρχικά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, Bulbasaur, Charmander, Squirtle είναι το ένα καλύτερο από τα άλλο, όπως να σας πω. Είναι πάρα πολύ ωραία η φαντασία που είχαν οι δημιουργοί. Για μισό λεπτάκι. Ας κάνω αυτό που βαράει και τους δύο. Έχεις Instagram, είναι το Insta ζήσεις, παιδιά. Μπορείτε να το δείτε κάτω αριστερά στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κάνετε ένα follow, γιατί που και που βγάζουμε κάποια stories ή κάποιες φωτογραφίες. Σαν τα παλιά Pokémon δεν έχει, λέει εδώ ο φίλος μου. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αλλά μου αρέσει που έχει ανταγωνιστεί πλέον. Οπότε θα βγούμε πολύ κερδισμένοι από αυτόν τον ανταγωνισμό. Το ότι αν αυτό το παιχνίδι πετύχει, θα τσουχτεί λίγο ο κολαρίκος της Nintendo. Να πει ότι, ξέρεις, θα μου πει κάποιος να τους κλάσει, οκ, okay, αλλά είναι καλό να υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί αλλιώς κάνουν ό,τι θέλουν. Α, είμαι κορίτσι Βρεζίση, λέει. Πες το τόση ώρα. Δεν ξέρω καν πώς να προφέρω το όνομα. Είμαι E. Το Chazy Chaz. Το λέω σωστά τουλάχιστον. Τα έκανα όλα λάθος. Δεν σου έβγαλε το ειδοποίηση που έκανα sub. Καλώς τον καταρχήν. Yappis GR λέει OK, αλλά δεν το έβγαλε όντως η ειδοποίηση. Τι φάση. Δώσ' του λίγο χρόνο να το βγάλει. Λογικά να έρθει και η αδερφή Νίτσα. Λες να έχει πάρει ρεπό σήμερα. Τι φάση. Θα τσατάρουμε και σήμερα, τσατάρουμε, ναι. Για όσους είσαι καλησπέρα στην παρέα, υπάρχει καμία πιθανότητα να κάνει σειρά ξανά το Αστρονίδη τώρα που έχει βγει full game μαζί με updates. Θα το δούμε κάποια στιγμή, ναι. Λοιπόν, οπότε νικήσαμε και αυτή τη φάση. Θέλω να δω τώρα, έχει βγάλει καμία ειδοποίηση γενικότερα. Βλέπω ότι δεν έχει βγει καθόλου. Δεν θα έχει πρόβλημα ίσως το site που διαχειρίζεται τις ειδοποιήσεις. Για πει, δώσ' μου ένα λεπτάκι, δώσε στο πρόγραμμα ένα λεπτάκι να το εμφανίσει. Αν δεν το εμφανίσει, θα το ψάξω. Α! Τα μπιτάκια, τα τσίρις γίνανε. 13 τσίρις από τον Γιάπη. Καρδούλες για τον Γιάπη, επειδή έχει κάνει και sub, αλλά για κάποιο λόγο δεν. Το follow θα το δείξει που έγινε τώρα, με τον Gas Killer. Κάτι συμβαίνει. Chase, προφέρετε.
Nice! Χάρηκα για την γνωριμία. Είδες μετά από τόσο καιρό. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τσεκάρω κάτι. Γιατί κάτι δεν πάει καλά. Τα μπιτάκια τα δείχνει. Πώς λέγεται. Sorry τώρα που το κάνω αυτό, αλλά... πρέπει να μπω λίγο να τσεκάρω το προγραμματάκι. Τα λουτάκια, παιδιά, τα έχω απενεργοποιήσει. Και δώστε μου ένα λεπτάκι να κάνω login. Να δω τι φταίει. Γιατί για κάποιο λόγο δεν μου βγάζει καθόλου τους τύπους που κάνουν sub. Και με ενδιαφέρει να το δείχνει αυτό, προφανώς, γιατί στηρίζουν τα παιδιά. Λοιπόν... εδώ τα δείχνει όλα μια χαρά. Πρέπει να έχει πρόβλημα όντως το site. Τα cheers τα δείχνει και τα follow. Δεν δείχνει με τίποτα. Τα subscribes για κάποιο λόγο. Ωραία, εφόσον βλέπω ότι στο πρόγραμμα δεν το έχει αναγνωρίσει, θα περιμένουμε λίγο ακόμα, όπως είπα. Να δω, είναι σίγουρα του... δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί είναι το πρόγραμμα που έχει πρόβλημα. Τα λουτάκια τα πενεργοποίησα, παιδιά, γιατί μου την έσπαγε που μία λειτουργούσαν, μία όχι, οπότε συνήθως είχαμε ερωτήσεις στο stream, δηλαδή, Ζήση, τι έγινε με τα λουτάκια, και δεν ήξερα τι έγινε, γιατί έχουν πρόβλημα στο site τους. Οπότε τα πανεργοποίηση να τελειώνουμε. Πώς μπορούμε να σου κάνουμε donate. Παιδιά, όποιος θέλει να υποστηρίξει κάπως, να κοιτάξει κάτω από το stream, έχω όλους τους τρόπους. Και είτε με support creator, είτε κάνοντας, γίνοντας ζησομέλος, είτε με ένα, έχω ένα link στο οποίο μπορείτε να κάνετε donate εκεί πέρα. Και όλα θα εμφανίζονται κανονικά στο live stream, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα δεν εμφανίζονται. Αυτή τη στιγμή με έχει πιάσει. Ήρθαμε. Βλέπετε πόσο ψηλά. Μπορούσα να σκαρφαλώσω από κάτω. Είχαμε βρει ένα τύπο που σου είπε ότι μπορείς να σκαρφαλώσεις εδώ πέρα. Θα είχαμε σκαρφαλώσει όλο αυτό το κρεμό. Λοιπόν... ο Γιάπης με 11 πιτάκια λέει γαμώ το σύστημα. Τσιρένα γαμώ το σύστημα λέει. Νευρίασε, ξέρω εγώ, σε φάση. Με την πρώτη ευκαιρία θα βάλω να παίξει η αδερφή Νίτσα. Γιάπη, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εννοείται πως πρέπει κάθε νέος ο μέλος να το... η αδερφή Νίτσα να τον καλωσορίζει και να του πει «Ω, συμπάθαρε, κι εσύ εδώ!» Αλλιώς δεν είναι σωστό. Λοιπόν, και τι είναι τα γκάνκι, παιδιά. Έχουμε δύο γκάνκι εδώ πέρα. Θα σδύρουμε μερικά. Ξέρω εγώ, πάρε ξύλο γκάνκι. Να σκοτώσουμε το ένα, να πιάσουμε το δεύτερο. Oh! Όχι! Θα το σκοτώσουμε τη μία! Ωραία, ένα στα τέσσερα λέει. Okay. Πρέπει να πιάσω το ένα. Ξέρω εγώ, κάνοντας απλά nimble. Και το άλλο, ας πετάξει ένα temp card. Όχι από τώρα το temp card! Και broke free. Δεν τα κατάφερα. Πώς μπορώ να υποστηρίξω δωρεάν, λέει, γιατί δεν μπορώ να πληρώσω. Μην πληρώσεις, φίλε μου, δεν πειράζει. Απλά ένα follow και παρακολούθησε το stream, όλα καλά θα πάνε. Δεν με πειράζει δηλαδή να γίνω πλούσιος. Να περάσετε καλά τουλάχιστον. Και αν μπορείτε να βοηθήσετε, βοηθάτε. Αλλιώς, Klein Mine. Πιάστο το γκάνκι. Τι έγινε. Ωραία. Ας το πιάσω τώρα τουλάχιστον. Στα πόσα πιτάκια διαβάζετε αυτό που γράφω, τα 50 πιτάκια και πάνω. Το έχω κάνει κυρίως για να αποφύγουμε το spam, όχι γιατί δεν θέλω να διαβαστεί αυτό που λέτε, γιατί παλιά που το είχα λιγότερο από 50 μπιτάκια έπεφτε πολύ spam, παιδιά, γινόταν απλά ένα πώς να σας πω, κάθε μπιτάκι, 10 μπιτάκια που κάνα ξέρω εγώ, έπεφτε spam.
Να και ο Γιάπης λέει: υπάρχει πιθανότητα να ονομάσει κάποιον Duplican στο OxGen. Η αλήθεια είναι πως κανονικά ναι. Να δούμε αν έρθουν καινούργοι. Απλά φτάνει στο τέλος του τώρα και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Λοιπόν, λέει το Γκάνκι ότι αντί για το. Ευχαριστώ πάντως για τα πιτάκια. Άλλα 10 πιτάκια έχουμε από τον Γιάπη, μην το ξεχνάμε. Πρέπει σιγά σιγά ο Γιάπης να μαζεύει τα. Σακούλι, φασούλι. Σακούλι, σακούλι. Φασούλι, φασούλι. Γεμίζει το. Σακούλι. Ξέρεις. Λοιπόν. Αντί να γίνεται κρύο, λέει το Temtem, γίνεται frozen. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως είναι ηλεκτρισμού και αέρα. Οπότε σπάει στο Temp Deck. Τέλεια. Γεια σας, γεια σας, γεια σου ρε. Γιάννη, καλώς ήρθες. Cheers και από τον Sherlock που λέει θα δω μετά το live. Οκ, θα ανέβει YouTube λογικά. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται. Μήπως πρέπει να γυρίσω πίσω να κάνω κάποια heals. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε, είναι όλα μισοπεθαμένα. Γιάννη, είσαι φαν του Pokémon. Αυτό πες μόνο, να ξέρω. Γιατί εντάξει, άμα δεν σ' αρέσουν, εδώ μπορεί να σ' αρέσει, είναι τελείως διαφορετικό. Λέμε τώρα. Ωραία, φτάσαμε πάλι στην πόλη, χωρίς να γίνει καμία μάχη, οπότε μπορούμε να γιατρευτούμε εδώ πέρα. Να τα γιατρέψουμε όλα. Έφαγα καποσία, λέει ο Ισίδωρος. Όχι, μια χαρά, φίλε. Έχεις ασχοληθεί με Kingdom Come Deliverance? Το κατέβασα σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν με κρατήσει. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, η αλήθεια είναι. Το έχουν σε κάποια έκπτωση, ας πούμε. Είναι δωρεάν, δεν έχω ψάξει καν. Ωραία, πάμε πάλι πάνω. Πάμε από εδώ. Να προχωρήσουμε. Έχω παίξει 3-4 κασέτες, αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι μεγάλος φαν. Δεν έχω μεγάλη πλάκα. Ξέρεις, για σας το διόρθωσε μετά. Κατάλαβα. Αχ, ξέρεις. Το Temtem είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα θα είσαι μεγάλος φαν. Πάμε όλοι σερ, λέει ο Γιάπης. 10 πιτάκια. Πάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάπης. Ο GR. Άρα και οι καρδούλες για το Γιάπη, παιδιά. Εδώ έχει gym leaders όπως τα Pokémon. Νομίζω πως ναι, δεν έχω συναντήσει ακόμα κανένα για να είμαι σίγουρος. Δωρεάν στο Epic, ok. Δεν έχω το σωστό εξοπλισμό για να σκαρφαλώσω, που λέει ένας φίλος όταν να σκαρφαλώσουμε. Σε ξέρω, λέει, είσαι ο Ζήσης, δεν είσαι? Όχι, με αναγνώρισαν, παιδιά. Ναι, έχω ένα κανάλι στο YouTube. That's right. Το ξέρα. Μεγαλώνετε γρήγορα εσείς. Το κανάλι τον έβαζε, το άνοιξα, νόμουν ήδη μεγάλος. Θυμάμαι, λέει, όταν ήσουν ένα κλαψιάρικο μωρό που έτρεχες πίσω από το Pinkepick. Οκ, μου την είπε. Δεν με γνώρισες ακόμα, λέει, είμαι η Carmen. Oh yes! Έτσι θυμάσαι, λέει, αξίω λάτρευτο, αξίες. Ποιο είναι δωρεάν, το Kingdom Come Deliverance, όχι το Temtem. Λοιπόν, είσαι της Άινα στο παιδί, ξέρω εγώ, θυμάμαι να παίζεις στο Σαντάρ πολλά χρόνια πριν. Πριν φύγω για να για να κάνω εκπαίδευση στην Αριζόλα, λέει. Στείλε τον Καλάζου, λέει. Δεν πήγα στο Ζάνταρ για πολύ καιρό. Πώς πάει η Καλάζου, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλό που το ακούω, λέει, αλλά πρέπει να είναι λίγο μόνη τώρα που έφυγες. Να πάω να πιω ένα καφέ μαζί της, τέλος πάντων. Τι κάνεις, ξέρω εγώ. Πέρασα χρόνο στην Ακαδημία για να μπήκα στην Αριζόλα Dojo. Για την τεχνική μου, τέλος πάντων. Δούλεψα να κερδίσω μερικά πάνσανς. Έτσι λέγονται τα λεφτά που μαζεύουμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Πέρασα μερικό χρόνο, λέει, στα μυρίσλες να μαθαίνω πώς να χρησιμοποιώ τα φυτού Temtem πιο αποδοτικά. Και μετά ήμουν στην Κισίγουα για λίγο. Μου λείψαν τα βουνά, λέει, και το τσάι. Αλλά τώρα είμαι πίσω, λέει, στον Ντενίζ. Να πω γεια, θα πω γεια στη μάνα σου, τέλος πάντων. Θα πω γεια στη μάνα σου, ακούστηκε προσλητικό. Και στους παλιούς εκεί πέρα. Δείξε μου τι έχεις μάθει. Να πολεμήσουμε, ξέρω εγώ. Εμείς, λέει, κάναμε. Προσποιούμασταν να το πολεμούσαμε, λέει, με αρκουδάκια, λούτρινα Temtem, όταν ήμασταν 8 χρονών. Θυμάσαι! Τώρα θα πολεμήσουμε κανονικά. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Πολεμήσουμε. Οκ.
Λοιπόν. Ήρθε η ώρα. Η τύπησε, κοιτάξτε πως είναι. Είναι σε φάση... Crystal Dust, τι να τις ξεσκίσουμε πρώτα, το Λοάλι θα τις ξεσκίσουμε πρώτα. Πάμε να κάνουμε και Feather... Oh. Δεν πάει καλά αυτό. Ωραία, θα πάμε εκεί τουλάχιστον. Λοάλι! Φάει τους ξύλους εκεί, τους κρυστάλλους. Ναι. Οι μάχες είναι μόνο 2v2, κανονικά ναι, αν δεν έχεις 2, δηλαδή... Αν ο αντίπαλος έχει ένα, θα πολεμήσει δύο δικά μου, ένα ο αντίπαλος. Μπορεί να συναντήσει στο Wild ένα. Αλλά κανονικά είναι 2v2 και έχουν πει ότι το έχουν κάνει έτσι. Κυρίως. Μισό λεπτό, γιατί έκανα πάλι λάθος. Πάρε εσύ αυτό και εσύ αυτό. Κυρίως για να υπάρχει πολύ στρατηγική, δηλαδή η συνεργασία του καθενός. Π.χ. αυτό που έχω τώρα το πουλί, αυτό εδώ, δίνει bonus αυτόν πριν επιτεθεί, επειδή είναι win. Ξέρω εγώ, κάνουν πολύ καλό συνδυασμό κάποια, είναι καλοί partners. Oh yeah. Είμαι αυτή που αφήνει συνέχεια σχόλια στα βίντεο με Planet Blue. 5 ευρώ κέρασμα από Chasey Chase. Το κορίτσι Chasey Chase. Chasey Chase 95. Λέει, είμαι αυτή που αφήνει συνέχεια σχόλια στο Planet Zoo. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 5 ευρώ. Donations. Donation. Καρδούλες. Για την υποστήριξη, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και αυτό είναι το καλό. Έχουν κάνει σε σχέση με τα Pokémon πολύ καλύτερους τρόπους για να συνεργαστεί κάποιο Temtem. Να, εδώ πέρα, όταν κοιτάξεις, έχει αυτό το εικονίδιο, τέλος πάντων, του το Wind, που λέει ότι αντί για 60 damage, κάνει 80. Και παίρνει και συν στο priority. Και θεωρώ καλό, και έχει και άλλα πολλά, δηλαδή... Μόνο και μόνο κάποιο που σου λέει ότι από τη στιγμή που είναι toxic ο συνάδελφό σου, το διπλανό του Temtem, είναι toxic type, δηλητηριάζει αυτόματα τον επόμενο αν συνεργαστούν, κάπως έτσι. Έχει πολύ... Τώρα το πέρασα χειρότερα, ας μην εξηγούσω καθόλου, ξέρεις. Τα έκανα σκατά. Πολύ impressive, ζήσεις, λέει, θα είναι πολύ περήφανη για σένα. Κοίταξε φάτσα. Ας προχωρήσω. Έχουμε πάει... από εδώ πάνω. Θα βρεθούμε σύντομα στο θαυμαστικό, να δούμε τι έχει εδώ πέρα, παιδιά. Oh, αυτός είναι κανονικός αντίπαλος. Τι έχουμε εδώ? Upper Indigo Lake. Το, είναι η τέτοια η... Θα πολεμήσω με αυτούς, Να ετοιμάσουμε το Τάκερου και το Σουάλι. Ωραία και τα κάρο, όχι Τάκερου. Και πάμε να πολεμήσουμε αυτούς τους δύο. Τσιν. Ο Λουκ λέει, ένας τυποτένιος, ένας τυπικός τύπος. Πόσο αυθεντικό. Sorry my friend, λέει, αλλά είναι μεγάλη πόλη. Ωραία, μπορούμε να πολεμήσουμε, φίλε. Πολύ σπαμάρετε. I will crush you, είμαι πολύ σκληρός. Ναι. Αυτός λέει ο τυποτένιος τύπος γίνεται πάρα πολύ... πώς το λένε. Τέλος πάντων, τους την είπα και τσουχτήκανε. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε να πολεμήσουμε. It's show time, peasant! Μπορείς να πάρεις και άλλα πράγματα για να παίρνουμε εμείς με τους πόντους. Αν ναι, γιατί δεν παίρνεις. Γιατί δεν βάζεις. Δεν το έχω ψάξει καθόλου. Θα το κοιτάξω κάποια άλλη στιγμή να βάλουμε και άλλα πραγματάκια. Α, το έκανε και επισήμανση εδώ ο φίλος ο Ισίδωρος. Τι γίνεται να κόψουμε ένα κρεμμύδι σε ένα αεροπλάνο, λέει, το ψιλοκόβουμε. Είναι, τόσο κακό, είναι το πιο κακό πράγμα που έχω διαβάσει στην εμπειρία μου. Την πολιτική εμπειρία μου. Στους χώρους. Όχι, έχουν ένα χούτσικ. Ας επικεντρωθούμε. Α, και το άλλο είναι το σμάζι. Είναι τα αρχικά. Πώς δίνει ο Προφέσορ Κωνσταντίνος. Θα ανέβει YouTube γιατί σε λίγο φεύγω. Ναι, θα ανέβει, παιδιά. Δώσε ξύλο στο χούτσικ. Είναι 10 level, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά τα τεμ τους. Οχ. Οχ, οχ. Η αλήθεια είναι ότι θα μας δυσκολέψει το Χούτσικ, γιατί είναι normal. Μήπως να κάνουμε μια αλλαγή με Πάχαρακ. Και εσύ ρίξε ένα ξύλο ακόμα. Για να δούμε.
Που θυμίζει τον Ας. Όχι, ήταν νουμπάς ο Ας. Νίκησε τον Μπροκ, το Όνιξ, επειδή ενεργοποίησε κατά λάθος το σύστημα πυρασφάλειας. Όποιος δεν το θυμάται αυτό, δεν θυμάται πόσο ξεφτύλας, τσάτσος, τσίτερ είναι ο φίλος μας ο Ας. Λοιπόν, πάμε λίγο να υπνώσουμε το Σμάζι και να ρίξουμε ξύλο στο Χούτσικ. Το Χούτσικ πρόλαβε να κάνει τα κόλπα του. Πέθανε το Χούτσικ, ωραία. Και θα υπνοδίσουμε το Σμάζι, να είμαστε καλά. Hey! Μέδιρε, αλλά θα το υπνοδίσει τώρα εδώ πέρα και θα είμαστε μια χαρά. Μπράβο, Παχαράκ. Ο καλύτερος είναι ο Red, λέει. Και έμαθε Windblade, το Λοάλι. Καλό είναι αυτό. Πήραν level όλα αυτά. Και ας δίνουμε και αυτόν εδώ. Ξέρω εγώ τι να κάνω. Ας τον δίνουμε έτσι. Εκτός και να κάνει ένα δεύτερο, όχι, μια χαρά ζημιά του κάνει, οπότε εντάξει, μια χαρά είμαστε. Και στην εμείς τη λέει νίκησε επειδή ήρθε η ομάδα πύραυλος. Ναι, είναι λίγο νουμπόσκυλο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Τι σε ρε, τι γίνεται, λέει, όλα καλά, μια χαρά. Το έχω ξεχάσει αυτό με τον Μπροκ, λέει. Ναι ρε Τζιμ, ήταν τσιτεράς, σαν κάποιους άλλους φίλους μου. Λοιπόν, ναι, απλά ένας κεραυνός πέτυχε την πυρασφάλεια και άρχισε να βρέχει και ο Όνιξ, ενώ κανονικά από ηλεκτρισμό δεν παθαίνει τίποτα με τον Πίκατσου, νίκησε επειδή απλά είναι κακό στο νερό και απλά έβρεχε πάνω στον Όνιξ. Έκανε Όνιξ, oh no, Όνιξ! Φουτομάζεψε πίσω και λέει «Ας, μπράβο, πάρ το έμβλημά σου, γιατί με νίκησε πυρασφάλεια». Δεν ξέρω τι φάση. Good fight, sir. Και μπορώ να του πω «Back to the city, boy». Μπορώ να του διώξω, ξέρω εγώ. Όχι, good fight, sir. Θα του μιλήσω έτσι. Πώς τολμάς. Οκ, okay, good fight, let's go. Τον άφησα. Και εδώ πέρα είναι work in progress, λέει. Δεν μπορώ να... Επειδή είναι early access, δεν μπορώ να μπω εδώ μέσα, παιδιά, ακόμα. Ναι, αλλά τα πω και μόνο του τα πρόσεχε ζήσει. Ισχύει. Καλός ήταν, εντάξει, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, σε κάτι τέτοιο καλός ήτανε. Ένα άλλο λάθος που έκανε ο Ας, αλλά σεβότανε τον Πίκατσου, ήταν ότι δεν εξέλιξε ποτέ τον Πίκατσου σε Ράιτσου. Δεν εξέλιξε ποτέ τον Μπούλμπασαρ σε Άιβισαρ. Δεν ήθελαν. Δεν ήταν. Δεν τον. Κανονικά ο εκπαιδευτής πρέπει να τον σέβονται και να τον ακούνε τα Pokémon του. Τον Ας. Του είχαν πατήσει πόδι. Ήταν σε φάση. Δεν θέλω να εξελιχθώ. Εντάξει, Πίκατσου. Δεν θέλω να εξελιχθώ ούτε εγώ. Εντάξει, Μπούλμπασαρ. Ο Τσάριζαρντ, ο Τσαρμίλιον, δεν του έδινε σημασία. Ο Πίκατσου τον έκυγε συνέχεια. τον ηλέκτριζε μέχρι αηδίας. Ούτε η ομάδα πύραυλος δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί τόσο πολύ όσο ο Πίκατσου. Τον Ας. Βλέπω το live και παίζω στο PC, λέει Planet Zoo. Α, παίζεις κι εσύ. Οκ. Okay. Το έχεις το παιχνιδάκι, οπότε ξέρεις από πρώτο χέρι. Λοιπόν, τι βάζουμε εδώ, να βάλουμε αυτό. Εγώ να φεύγω σιγά σιγά. κινητό, κατάλαβα. Λοιπόν, όχι. Μόνο τσάρματα δεν... Κόλλησα, νεράκι. Λέει μόνο ο Charmander εξελίχθηκε. Αυτό που λέω, ναι. Ναι, και ο Charmander που εξελίχθηκε δεν τον υπάκουγε μετά και τούτο είναι ξύλο. Ο Charmeleon ήταν το πιο αντιδραστικό. Φυσικά προσπαθήσω να τρέξω. Μπορέσαμε. Ναι, τα κατάφερα. Ο Charizard ήταν στον κόσμο του. Ναι. Θυμάμαι τον Ας να κρατάει με γάτια κουζίνα τον Πίκατσου για να μην πάθει ηλεκτροσόκ. Ένα συγκινητικό πράγμα ήταν το ότι ο Ας έφαγε επίθεση από Σπύρο πολλά και προσπάθησε κλέβοντας το ποδήλατο του Σμίστη, τον πήγαινε, ξέρω εγώ, μέσα στη βροχή στο πλησιέστερο Poké Center. Είπαμε, είμαι αυτή που σου γράφει κατεβατά και το Planet Zoo και μου κάνεις καρδούλες. Κατάλαβα. Ένας εκπαιδευτής, μια εκπαιδεύτρια, η Ιζαμπέλα.
πώς πάει το πιάσιμο Temtem. Είμαι περισσότερο μαχητής. Λεγόμαστε Temtem Tamers, not Temtem Fighters. Για κάποιο λόγο, φίλε μου, δεν πρόκειται για τις μάχες του Temtem, λέει, αλλά για τη σχέση που εξελίσσεις με το Temtem σου. Θα κάνουμε quiz στο τέλος πάλι? Όχι. Έχω καιρό να κάνουμε quiz. Μαριέτα, έφερε popcorn. Να τα. Αυτό βέβαια σημαίνει καλύτερες μάχες, έτσι. Απλά πρέπει να σε εμπιστεύονται τέλος πάντων και να έχεις ενωθεί με τα Temtem σου. Ας πολεμήσουμε. Λέει, δεν είμαστε fighters, ας πολεμήσουμε. Άμα σου πω τίποτα τώρα. Θα μας τρελάνουν εδώ πέρα, ρε παιδιά, θα μας τρελάνουν. Του το κοπανάει μέχρι και τώρα για το ποδήλατο, όντως. Τόση σεζόν μετά. Δεν κουράστηκε. Heavy blow, πάμε. Γκάνκι. Και. Όχι, είναι ηλεκτρισμού αυτά. Λογικά αυτά θα είναι, δεν θα είναι καλά σε effectiveness, οπότε πάμε για peck. Αν και επειδή το έχω πιάσει, θα μπορούσα να ξέρω αν είναι καλά. Ουουου, του ρίξα πολύ ξύλο. Το ένα βοηθάει το άλλο και ανεβαίνει το speed. Το ίδιο θα κάνει και αυτός. Ναι, ανεβάζει το speed του άλλου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα heavy blow σε αυτόν. Και αυτό εδώ, να βλέπετε, είναι κόκκινο. Θα κάνει λιγότερη επίθεση. Απλά μας κάνουμε ένα peck. Γιατί βαράει γρήγορα το peck. Εγώ πάντα νευρίζα γιατί ο Άσ πάντα έφευγε χωρίς να πιάνει τα θρυλικά. Γενικά δεν ήξερα και πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Αυτό σας λέω. Θρυλικό! Πρέπει να το θαυμάσουμε, αλλά δεν θα του κάνουμε τίποτα. Όχι, Άσ! Πιάστο! Γι' αυτό είναι τα θρυλικά. Έχεις δει τις καινούργιες σεζόν Pokémon ζήσεις? Η αλήθεια είναι ότι όχι, έχω δει μόνο μέχρι την γενιά της Τσικορίτα. Δεύτερη γενιά, δεύτερη σεζόν. Από εκεί και πέρα, μόνο κασέτες είχα παίξει λίγο. Πότε πήρα sub. Λογικά σου έκανε η Μαριέτα καφετζή μας. Καλώς τον. Ας κάνουμε αυτό και αυτό μετά. Οπ, έφαγε σφαλιάρα. Μαριέτα, λέει ο καφετζής. Μαριέτα. Στο προηγούμενο live, λέει. Καλύτερα τώρα αυτά που παίζουν στο Netflix είναι χάλια. Αν έχω δει, έχουν βάλει στο Netflix. Γιατί έχει quiz. Έχω καιρό να κάνω quiz, ρε. Πού το θυμήθηκες, πού το θυμήθηκες. Ύπνωση. Κοίμησέ τον. Ει, ας τα χαστούκια, ρε. Μετά τη δεύτερη γενιά το χάος για μένα. Ναι, η δεύτερη γενιά ήταν το τελευταίο. Μετά κατάλαβα ότι είναι λίγο πολύ το ίδιο και το ίδιο, απλά με καινούργια Pokémon. Και κάπου εκεί το παράτησα. Λέω, οκ, okay, είμαι ευχαριστημένος. Ωραία, το Πάχαρακ ύπνωσε τον Ουμίσι. Και ήρθε η ώρα να πολεμήσει το Κάκου. Λογικά, λέει. Λοιπόν, άντε δώστε εδώ λίγο ξύλο σε αυτόν την ωραία κοιμωμένη Ουμίσι. Ξύπνησε, γιατί. Έλα, δείτε τον. Τέλος. Αυτό ήταν. Ζήσει καλά, είσαι. Καλά είμαι, φίλε μου. Εσύ πώς είσαι? Είμαι καλύτερος. Είμαι καλύτερος να πιάνω temps παρά να τα εκπαιδεύω. Χαχαχαχα. Και ντρέπεται, ξέρω εγώ. Ωραία. Ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα για να ξέρουμε? Είμαστε, πάμε προς τα κάτω. Α, και θα μπορέσουμε να πάμε σε αυτό το σπίτι να δούμε τι είναι. Ωραία. Πάμε προς το εδώ, τρέχοντας. Είναι για να σε εκπαιδευτείς εκεί πέρα. Παντελή, καλησπέρα, λέει ο καφετζής. Τι τύχαμε. Ένα γκάνκι. Θα τρέξουμε. Τρέξτε! Ωραία, και θα νικήσουμε αυτόν τον τύπο τώρα. Πανεύκολα. Α, εδώ έχουμε ένα Temtem Tamer, λέει. Δεν σε έχω δει στον Dojo. Και ούτε θυμάμαι να είσαι στο Academia. Πρέπει να είσαι καινούριος. Σπουδάζω στο Academia. Excellent, λέει. Έχω πάει σε όλα τα Academia classes, τα μαθήματα.
Τέλεια. Και τι ξέρεις λέει για τη συνεργασία? Να, αυτό που λέγαμε. Άκου λέει, όταν παλεύεις με ένα φίλο σου, μετράει ποιο τεντέμ λέει χρησιμοποιεί. Ναι, γιατί μπορείτε να παίξετε μαζί με φίλους σας στο παιχνίδι, έτσι, να πολεμάτε μαζί. Μετράει πολύ λέει, εάν έχεις το σωστό συνδυασμό από τεντέμ, μπορείς πολύ να βελτιώσεις το πόσο damage κάνεις. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείς ένα fire τεντέμ λέει και οι φίλοι σου χρησιμοποιούν ένα βολικό type τεντέμ φωτιάς τέλος πάντων, όταν και τα δύο λέει, οπότε και τα δύο μπορεί να μεγαλώσουν το fire damage. Δεν θα χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο αν ο φίλος σου χρησιμοποιεί. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο αν χρησιμοποιεί άλλο τύπο. Ναι. Thanks. Χαίρομαι που βοηθάω, λέει. Θες να κάνουμε practice? Ναι. Για να κάνεις δώρο συνδρομή πρέπει να μείνει ο άλλος συνδρομητής. Δεν μπορείς να τον προσυνδρομήσεις, λέει τη Ριντάκτα. Δεν ξέρω. Θες να το βάλεις ουσιαστικά να μείνει εξτρά πριν. Έτσι, να μην λήξει δηλαδή σύντομα. Τι φάση. Λοιπόν, πάμε ένα Windburst εδώ πέρα. Μη! Ω, νερού είναι αυτό, ε. Τι το έκανε, ρε. Ρε, τι έκανε. Πάει το πάχαρακ. Σαν μην έγινε ποτέ. Οχ, 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 14 level το Ουκάμα. Κράιστλ, έλα εδώ. Οχ. Πάμε εδώ, πάμε να νικήσουμε αυτόν. Χρειάζομαι ένα του αέρα. Okay. Α, τελείωσε όλο το... Ω, φίλε, δίνει πολύ ξύλο αυτός, αλλά τελείωσε το στάμινά του. Θα φάω ξύλο από αυτόν. Δηλητριάστηκα κιόλας. Δείρ τον, μωρέ. Α, επειδή αυτός, ωραίος. Μη δέρνεις το Κράιστλ! Αχ. Θέλετε να δοκιμάσετε να μπορείτε, λέει ο Παντελής, ο Καλτσίδης. Αχ, ρε φίλε. Για πάμε Λοάλι. Πάμε, 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 πάμε. Και... εδώ πέρα. Πάμε για ένα Windblade εδώ. Να πεθάνει αυτό, να είμαστε σίγουροι. Πάει το δύσκολο. Πάμε στο Calabis. Ωραία, ζει αυτό. Είσαι ευχαριστημένος με την 2070. Πρέπει να είναι super η κάρτα. Γι' αυτό λέγεται 2070 super. Είναι όντως super, παιδιά, γιατί ουσιαστικά παίζω κυρίως στο Red Dead Redemption και φαίνεται ξεκάθαρα. Είναι πολύ γαμάτη η καρτούλα, έτσι. Είμαι φουλ ευχαριστημένος, προφανώς. Έμαθα κάτι του φυτού, το Sharp Leaf λέει, 50 damage. Μπορούσα να το κάνω στη θέση του Size Shield. Εδώ 0 damage, 0 damage, Toxic Spores, αλλά μ' αρέσει το Spores. Nimble είναι για το... ναι, οπότε το αλλάζω με αυτό, Sharp Leaf. Τέλεια. Μάθαμε και κάτι του φυτού. Λογικά θα είναι καλό ενάντια του νερού. Για να δούμε. Ενώ αυτό κάνει 40, αυτό κάνει 50. Ουσιαστικά είναι καλύτερη επίθεση του. Και πάμε να δούμε και με το Windblade. Θα του σκοτώσει πρώτο άλλο, οπότε δεν θα μάθουμε τίποτα. Έλεος. 2070 είναι. Ναι. Για τα MTM την πήρε, όχι, παιδιά. Τεντέμ παίζει ακόμα και κάρτα γραφικών του 1935. By the way, είδα την ταινία χθες το 1917, να ξέρετε. Πάρα πολύ καλή ταινία. Να πάνε να τη δείτε, όποιος δεν έχει δει. Πρέπει να φύγω, καλή συνέχεια. Γεια σου, Ραντώνη. Πολύ καλή αρχή, λέει. Ωραία, έφυγα. Πάμε προς το να δούμε τι θα γίνει. Έχει τρία πράγματα εκεί να μαζέψουμε και εδώ βλέπω πολιτισμό. Ωραία. Πάμε να δούμε τι είναι αυτά εδώ. Βρήκα δύο Tiny Crystal. Μπορεί να πουληθούν για πάρα πολύ καλή τιμή, λέει. Αυτό εδώ. Silicon Fragment. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Bits and Pieces, λέει, σιλικόνης. Το ζητάμε πολύ στο Κιπανάκου. Μπορεί να πουληθεί σε καλή τιμή.
Okay. Και εμείς μας πήγε το σχολείο εκδρομή, λέει. Πώς ήταν να πάω να τη δω και να ξέρω αν είναι καλή ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσουν οι πολεμικές. Θύμισε λίγο διάσωση στρατιώτη Ράιαν, αλλά είναι πάρα πολύ καλή και μου αρέσει πάρα πολύ η σκηνοθεσία. Παιδιά, ήταν λες και έπαιζες παιχνίδι, ήταν σαν third person όπου πήγαινε ο πρωταγωνιστής. Ακολουθούσε από πίσω η κάμερα, άπειρα γαμάτα, δεν είχε cuts καθόλου σαν μοντάζ, πήγαινε πάντα χωρίς να κόβει ποτέ. Δεν έκοβε ποτέ να δείξει κάτι άλλη κάμερα. Ήταν μία κάμερα μόνο που ακολουθούσε πάρα πολύ όμορφα κάποιον. Ήταν πάρα πολύ γαμάτη η ταινιούλα. Όποιος το αρέσουν. Γενικά και να μην σε αρέσουν οι πολεμικές, νομίζω θα σε αρέσει γιατί δεν έχει ομό πόλεμο. Είναι πολύ καλή φάση. Έχει την αγωνία του. Τώρα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Temesense Vial λέει. Ένα Vial λέει αρκετό για να χυλάρει όλο σου το squad. Μία δόση έχει μόνο. Δηλαδή μπορώ να κάνω αυτό. Α, και άδειασε. Παιδιά, και έχω γεμάτο τέτοιο τώρα. Οκ. Okay. Παιδιά, το 1917 την ταινία να τη δείτε πάρα πολύ. Ο άλλος λέει γνώμη για την ταινία του Μάρκο Σεφερλή. Δεν την έχω δει. Δεν έχω ιδέα. Δεν κράζω, δεν την έχω δει. Πολλοί κράζουν χωρίς να τη δουν. Δεν κράζω καν. Δεν την έχω δει. Αν τη δω, θα κρίνω. Αν μ' αρέσει ή όχι. Αλλά λίγο πολύ ξέρουμε το χιούμορ του Σεφερλή, οπότε. Ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει το χιούμορ του. Αν σ' αρέσει, θα σ' αρέσει και σένα. Αν δεν σ' αρέσει. Έλεγα, αν σ' αρέσει, θα σ' αρέσει και η ταινία. Αν δεν σ' αρέσει το χιούμορ του, λογικά δεν θα σ' αρέσει. Θέλω να πείσεις, λέει τη Σοφία, να έρθει μαζί μου να δούμε 1917. Σοφία. Σοφία. Ελπίζω να ακούς, έτσι. Νομίζω να σε έπεισα με αυτό που είπα. Αν δεν σε έπεισα, θα τα πούμε σε λίγο. Διαδραματίζεται και στο πρώτο παγκόσμιο που δεν ξέρουμε και τόσο. Όντως, αν και δεν έχει διαφωτιστικά τόσο πολύ γεγονότα, είναι ωραίο story πάντως. Excuse me, λέει, ξέρεις. What time. Το Malachite opens. Malachite, τι εννοείς με το Malachite. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι αυτό το μαγαζί εδώ πέρα, λέει. Οπότε, αφού δεν ξέρεις ούτε τι είναι αυτό. Malachite, λέει. Fine furniture from Denizen Artisans. Δεν ξέρω να μιλάνε έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν με αφήνει να μπω γιατί είναι early access και δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Το κακό του early access είναι αυτό, ότι δεν έχουν μπει ακόμα όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε τι έχει και από αυτή τη μεριά. Αυτό εκεί το είδαμε και δεν είχε τίποτα, έτσι. Για μισό λεπτάκι. Πρέπει να ήταν work in progress, λέει. Γνωστή άγνωστη, καλησπέρα. Πείσε και την Κατερίνα να δούμε το 1917. Κατερίνα, ελπίζω να το βλέπεις, έτσι. Προφανώς και θα δεις το 1917. Σε παρακαλώ πολύ. Ταινιάρα. Τι να λέμε τώρα. Υπέροχη. Please. Ηλέκτρισε. Ουχ. Ωραία. Κάνε και σε τον damage σου. Πάμε λίγο ξύλο ακόμα. Και εσύ μην κάνεις τίποτα. Μην ηλεκτρίζεις ρε. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα. Του why, ξεκουράσου. Ναι. 10 card. Θέλω να πιέσω και αυτό. Κυρίως γιατί είναι level 8 και ίσως να είναι καλύτερο στατιστικά. Σταύρος Βασίλης Κωνσταντίνος, γιατί έχει τόσα ελληνικά ονόματα το παιχνίδι. Δεν έχουν Έλληνες developers που ήλπιζα. Δεν είναι καλό το τέτοιο. Οπότε 10 card, 10 deck. Τέλεια. Το Λάλη πήγε level 12. Νομίζω ότι απλά διαδραματίζεται σε Ισπανία, Ελλάδα, Μεσόγειο γενικά, οπότε έχουν βάλει ελληνικά ονόματα απλά και μόνο έτσι για το γαμάτο της υπόθεσης. Εδώ μέσα κάτι γίνεται. Αχ, κάθισα. Οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ τι γίνεται σε αυτό το σημείο. Κατάλαβα. Απίστευτο το γκάνκι. Πρέπει να μπει στην εξάδα μου. Γιατί προς το παρόν αυτά που έχω είναι λίγο μεχ. Για πάμε εδώ πέρα. Καλό συνδυασμό στο κρίσταλ με του αέρα. Θα παίξει τίποτα άλλο σήμερα τελικά? Όχι παιδιά. Καλή φασούλα εδώ πέρα, οπότε τα κάτσω έτσι. Λοιπόν,
Καλά γκάνκι. Τρέχατε να σωθείτε. Οχ. Δεν τα καταφέραμε, οπότε το Y, γεια σας. Μη βαράτε ρε παιδιά. Α, το Chrysler αντέχει. Πάχαρακ. Μπορούμε να τρέξουμε αυτή τη φορά. Ναι, τα καταφέραμε. Είμαι δίπλα με την Κατερίνα και με έχει μούτρα, λέει. Κάνε κάτι ριζήσει. Α, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Κάτι έκανες λάθος. Δεν μπορώ να σώσω. Θαύματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε. Α, μια συγγνώμη αρκεί. Πάντα έχει δίκιο η Κατερίνα, να ξέρεις. Το Chrysler αντέχει είναι τσιμέντο, το βλέπω. Φαίνεται κιόλας. Έλα πάμε. Όχι ρε, στο τελευταίο. Του Y τα πάμε, λέει. Άντε, γεια. Το μισή το Y. Οπ, αυτόν εδώ τον ξέρω τον τύπο. Τι level είναι, γιατί έχω πιάσει ένα κακό. Βέβαια τώρα level 9. Άντε, τρέξτε. Δεν έχω άλλα temp cards. Temp cards. Πάμε λίγο προς τα πάνω, να δούμε τι παίζει εδώ. Oh, δύο τύποι. Σίγουρα δεν θέλουν μάχη αυτοί οι τύποι. Το νιώθω. Μήπως από εδώ θα βρούμε θαυμαστικό οντός. Ναι. Γεια σας τύποι. Σίγουρα δεν θέλετε μάχη, απλά θέλετε να με καλησπερίσετε. Ξύπνα, λέει, έχουμε παρέα. Τι, λέει ο Diego, Οριάννα και Diego. Οριάννα, είσαι LOL player. Χάρηκα που σε γνώρισα. Πού είναι η μπάλα σου. Get ready να νικηθείς, λέει, ετοιμάσου. Από τους δυο μας, λέει. Σκάσε και ακολούθησέ με, λέει η Οριάννα. Για να δούμε τι τέμπτε με έχεις. Περίεργε, τύπε, ξένε. Θα σας νικήσω και τους δύο. Let's do this. Μέχρι τώρα πάει το live. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε, θα δούμε. Μην πιάζετε. Ό,τι χάσατε θα το δείτε σε βίντεο, σε βίντεο. Τι έχασα ζήσει. Τίποτα, εδώ προχωράμε μέσα στα Thalassian Cliffs του Temtem. Αν το έχασες ήδη, θα το δεις στο YouTube. Για πάμε λίγο. Ω, εσύ θα φας πολύ ξύλο από αυτό. Τσικ, 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 τέλος. Επόμενος, Λουάλι. Ουρσιόλ, ουρούσιόλ. Επί δύο. Ναι, κάτι μας έκανε τώρα. Και πάμε πάλι. Hey, κάτι πήγε στραβά, αυτό ήθελα. Κάνει επιδρομές ο Ζήσης. Κάνε επιδρομές, παιδιά, ναι. Όταν κλείσουμε θα κάνουμε ένα ραιντάκι κάπου. Κάπου, δεν ξέρω πού. Όποιος κάνει live εκείνη την ώρα. Σίγουρα δεν θέλω μάχη, το νιώθω, ξέρω εγώ και σε έχουν περικυκλώσει. Η Μαριέτα έβαλε καρδούλες. Γιατί? Έτσι απλά. Έχω ένα άγχος σε περίπτωση που έγινε κάτι, γιατί για κάποιο λόγο σήμερα δεν μας δείχνει τα subs. Εγώ τουλάχιστον δεν τα βλέπω. Nature Crystal, γη και ηλεκτρισμός. Αντέχουν ενάντια σε ηλεκτρισμού. Οκ. Okay. Έχουν και άλλα ποκεμονάκια, οκ. Okay. Οπότε θα φάνε λίγο ξύλο ακόμα. Δεν χόρτασαν με τίποτα. Wow. 50 bits από Γεωργία Κάπα. Χαχαμπολ μπάγγελ, χαχαμπολ μπάγγελ, χαχαμπολ μπάγγελ. Χαχαμπολ μπάγγελ, χαχαμπολ μπάγγελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 50 πιτάκια. Γεωργία, ευχαριστώ για το support γενικότερα. Ας κουραστεί γιατί δεν έχει στάμινα το Chrysler. Και αυτό εδώ ας ρίξει λίγο ξύλο. Ούτε εγώ τα βλέπω, λέει, τα subs και δεν ξέρω τι φάση τέτοια ησυχία. Παιδιά, κάτι έχει γίνει σε αυτό το... πώς το λένε. Στην εταιρεία διαχείρισης follows και τα λοιπά μου κάνουν follows και δεν το δείχνει. Α, μισό λεπτάκι να δω κάτι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Ναι, δεν ξέρω τη φάση. Δυστυχώς. Είναι κρίμα γιατί μου έκανε sub ένα παιδί πρώτη φορά και δεν άκουσε την αδερφή Νίτσα, ρε φίλε. Γιατί μου το κάνει αυτό το παιχνίδι. Το
το Streamlabs σήμερα. Μας κατέστρεψε. Μισό λεπτάκι. Ναι, δεν έχει γίνει κάτι περίεργο, απλά... Απλά δεν εμφανίζει. Δεν εμφανίζει μόνο πιτάκια σήμερα. Whatever. Τι να κάνουμε. Άντε, πιουκί. Πάει λίγο ξύλο κι εσύ. Πάλι εφαρμογή, λέει. Ωραία, δεν είναι άλλο δηλητριασμένο. Level 12. Ναι, ναι, Οριάννα. Βλέπετε τη φάτσα του θλιμμένου τύπου είναι πίσω τη φάτσα μου. Και εσύ εδώ! Ο Τριντάχτα έκανε gift sub στον Σωτήρη, γνωστή άγνωστη παιδιά. Τώρα το έδειξε. Δεν ξέρω τι φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τριντάχτα. Ευχαριστώ πολύ και, και τους γνωστούς άγνωστους που από παλιά υποστηρίζουν το stream. Μισό λεπτάκι δώστε μου μόνο. Για το support, βάλτε. Το έφτιαξε, λέει. Δεν ξέρω πώς το έφτιαξε. Έχει καιρό να ακούσω αδερφινίτσα σήμερα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρδούλες για τον Τριντάχτα που έφερε την αδερφινίτσα πάλι στην παρέα μας. Βλέπετε εδώ, αυτή έχει θυμώσει. Λέει: δεν θέλω τον gift sub. Ξέρεις, είναι. Όχι, ρε. Λοιπόν. Ωραία. Ελπίζω να ξεσκάλωσε μετά από αυτό. Τι να κάνουμε. Και φτάσαμε στο θαυμαστικό. Να και ο Γιάπης. Είναι ακόμα εδώ. Με τα 10 πιτάκια του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να έχει φτάσει τουλάχιστον 60 πιτάκια σύνολο. Επειδή μου χάρισαν και εμένα τη συνδρομή, είπα να το συνεχίσω. Ευχαριστώ και εγώ την Πουπάκη. Τη Μαριέτα. Α, ο Τριντάχτα λέει: αφού με έκανε η Μαριέτα, ας δώσω και εγώ σε κάποιον άλλο. Να κάνουμε αυτόν τον κύκλο. Λοιπόν, βρήκα αυτόν τον τύπο που έχει ένα θαυμαστικό. Οπότε για να δούμε. Είμαι με ακουστικά και μπήκε λέει μέσα ο αδερφός μου στο σπίτι. Ήρθε και με έπεισε τον νόμο. Ψάχνω να βρω που είναι η καρδιά μου τώρα. Άσε στράτο, τα έχω ζήσει και εγώ αυτά. Γι' αυτό δεν φορά από τα ακουστικά, ξέρεις. Πολύ σπάνια. Και λέω Stranger, λέει τι σε φέρνει εδώ πέρα. Αυτός είναι ο Δέδαλος. Ο Δέδαλος. Ο Δέδαλος. Ναι, περίεργο όνομα. Και τι σε φέρνει εδώ πέρα, λέει η Θέα. Εσύ. Απλά περνούσα. Η Θέα. Ω, ναι, είναι πολύ γαμάτη η Θέα, λέει. Καμιά φορά κάθεσαι εδώ για ώρες και αναρωτιέσαι. Πόσο μικρή, λέει, και είμαστε. Πρέπει να μοιάζουμε από εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λέει, ενδιαφέρομαι στο να αλλάζω την προοπτική, τέλος πάντων. Ναι. Υποθέτω θα μπορούμε να δούμε τη μικρή Denise την πόλη, τέλος πάντων, απάνω από τα σύννεφα. Να πάρουμε ένα airship, να πάρουμε εικόνες από ένα airship, τέλος πάντων. Θα ήταν πολύ ακριβό, λέει. Απλά έχω περιέργεια, τέλος πάντων. Μπορείς να βοηθήσεις. Πώς. Είσαι ένας εκπαιδευτής, δεν είσαι, λέει. Ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο flying υπτάμενο Temtem. Αρκετά δυνατό, λέει, να κουβαλήσει μια κάμερα, λέει, και εκπαιδευμένο να μας βγάλει φωτογραφίες που εμείς θέλουμε. Πιστεύεις θα βοηθούσε? Ναι, και το Science επίσης είπε θα μας κάνει reward. Οπότε κάτι θα γίνει. Excellent, λέει. Ας κοιτάξουμε το Tempedia να δούμε τι πουλί μπορεί να κάνει. Δείξε τον Δέδαλο. Ας κοιτάξουμε το Pokédex, το Tempedia. Λοιπόν, ίσως αυτό, όχι, ίσως αυτό, ίσως αυτό. Και έχουμε 10 πιτάκια ακόμα για τον Γιάπη που λέει πάμε λίγο, προσπαθεί να κάνει αυτό. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάπη, να είσαι καλά. Και επειδή ο Γιάπης είπε πάμε λίγο, νομίζω όντως ξεσήκωσε τον γνωστό άγνωστο με 100, 200, 300, 300, 500 μπιτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λίγα μπιτάκια από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, και λίγα μπιτάκια από μένα. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. 500 μπιτάκια είναι πάρα πολύ καλό support, πολύ σεβαστό ποσό, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου επίσης, παίζεις ακόμα, Temtem. Παιδιά, οι γνωστοί άγνωστοι έχουν γενικά κανάλι, να κάνουμε ένα shout-out. Κανάλι στο Twitch, κάντε follow, παίξαν Temtem τις προάλλες, δεν ξέρω αν παίζουν ακόμα ή αν παίζουν κάτι άλλο. Οπότε είναι ένας τρόπος να σε ευχαριστήσω ακόμα καλύτερα. Με ένα μικρούλι shout-out. Τι ήθελα να πω, καρδούλες κιόλας παιδιά στο chat. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας εδώ πέρα. Και
Ω, χαμός λένε τα παιδιά. Πάμε να παίξουμε λίγο πάλι. Όπα, έχασα το stream. Λοιπόν, και λέει Μπάρσνι. Φέρε μου το ένα Μπάρσνι. Και λέω, ένα παχάρο θα σου κάνει. Δεν είναι αρκετά έξυπνο, λέει. Ένα πίγκε πίκ. Είσαι σοβαρός, λέει. Δεν μπορεί να πετάξει αρκετά ψηλά. Θες ένα Μπάρσνι. Ναι, είναι δυνατό και έξυπνο. Φέρε μου ένα Μπάρσνι. Δεν έχω Μπάρσνι, ρε φίλε. Δεν έχω. Α, γύρισες, λέει. Όχι ακόμα. Ωραία, θα σε περιμένω, λέει εδώ πέρα. Τι λέει εδώ. Point Ίκαρους, λέει. Ο Ίκαρος και ο Δέδαλος. Α, είναι ξεκάθαρα Έλληνες. Το έχουμε λιώσει, λέει. Τελειώνουμε το πρώτο νησί. Α, οκ. Okay. Το έχει κάψει, λέει ο Παντελής. Κοίτα εδώ, λέει ο Ράμπερ Νέκερ. Μείνε μακριά από την άκρη. Όχι, θα πω τη λιμνή. Θα μ' άρεσε να πηδήξω, λέει, από εδώ και να πέσω κάτω στον νερό. Μπλαμ, λέει, αλλά θα ήταν πολύ super cool, όπως σε ταινία, φίλε. Μάγκα. Ναι, αλλά άμα πέσεις και δεν πετύχεις το νερό, φίλε μου, θα είναι super cool να... Ξέρεις εσύ. Ζήσει πρόσεχε, μη σου κοκάρουν το account. Προσέχω σε μπορώ, παιδιά. Ναι, είναι λίγο ένα θεματάκι αυτό τώρα τελευταία. Έχει γίνει μια μάστιγα κλεψιμάτων. Λοιπόν, και πάμε από εδώ τώρα να δούμε τη φάση. Φτάνουμε κοντά στο να δούμε τι έχει εδώ η άκρη του χάρτη. Οπ, μια δεσποινίδα. Δεσποινίδα. Μισό λεπτό να ετοιμάσω το τεμτέμ μου για να γίνει μια μεγάλη μάχη. Ωραία. Είναι sidequest αυτό με τον Δέδαλο. Ναι, το κατάλαβα. Απλά μ' αρέσει να τα κάνω. Έχω μαζευτεί εδώ πέρα στη γωνία. Δεν ξέρω κιόλας. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μπορούσε να τα σβήνει, να μην φαίνεται εδώ πέρα. Ποια γλώσσα προγραμματισμού θεωρείς πιο εύκολη, γιατί μας ξεκινάνε μεσαία στη σχολή, μετά Java και δεν έχει Python. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με... Αυτά που λες έχω μάθει και εγώ στη σχολή, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Μετά, εκτός σχολής, έψαξα και έμαθα PHP, HTML, JavaScript και τέτοια πραγματάκια για να φτιάχνω site. Τα οποία δεν μου τα έμαθα στη σχολή, απλά κάναμε ένα πασάλιμα. Good day, λέει Tamer, λέει η Dilek. Δεν σε έχω ξαναδεί εδώ πέρα, λέει. Πρώτη φορά. Σκαρφαλώνει στα θαλάσσια cliffs. Shut up and tap them up. Σε φάση. Όχι, δεν είμαι αυτός ο τύπος. Είναι lovely. Είναι lovely, δεν είναι. Είναι το καλύτερο αντίθετο, λέει, για την πόλη. Για τη ζωή στην πόλη, τέλος πάντων. Ας κάνουμε λίγο μάχες. Βεβαίως, ας κάνουμε. Κάποια από αυτά δεν είναι τόπο αντικείμενα να κάνεις όλο το quest, λέει εδώ ο Σωτήρης. Κατάλαβα. Γενικά τα κάνω από OCD, δεν μπορώ να τα αφήνω. Πάρτε καρδιές chat, λέει, έχει από όλους, ξέρω εγώ. Σάιπακ! 18 level Σάιπακ, Σάιντακ εννοούσα εγώ. Λέω τώρα, δεν ξέρω αν σας μοιάζει κάπως. Εγώ είπα μια ιδέα. Και μπορεί να φωνάζει έτσι, Σάιπακ! Και να κάνει... Λοιπόν, πάμε. Heavy blow, bam. Και wind burst. Πότε έρχεται βίντεο oxygen? Τετάρτη, πέμπτη. Κάπου εκεί. Ναι, πάμε να κάνουμε πάλι heavy blow, παιδιά. Δεν πήγε πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε ένα wind burst και ό,τι γίνει. Το τάτερ τρώει ξύλο πάντως. Κάνει rage. Ναι. Έλα ρε Psyduck. Πάει το Psypack. Level 12, level 12. Nice. Well done, fellow tamer, λέει αυτή. Έχασα, τι να κάνουμε τώρα. Και... Τώρα που τελείωσε αυτή η τύπησα, ανεβαίνω προς τα πάνω, να δω τι υπάρχει εδώ πέρα. Έχω φτάσει. Δεν βλέπω κανένα εκπαιδευτή εδώ πέρα, βλέπω δύο πραγματάκια. Τικ τικ, είτε κλωτσάς ρε φίλε, μπάλμ. Ωραία, σου ανεβάζει 70 HP, αυτό είναι σαν potion. Δεν μοιάζει καθόλου με Psyduck, λέει. Βρήκα και ένα Aether, το οποίο λέει, κάνει 45 stamina, restore, οκ. Okay. Εδώ γιατί έχει χαμηλά FPS το παιχνίδι, τι έπαθε τώρα έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά ξέρω εγώ. Εδώ από... Πού με βρήκε αυτός. Αυτή. Παχάρο αφισιονάδο. Καλώς ήρθες στο παχάρο drop, λέει. Είναι το καλύτερο place για να πιάσεις wind temtem, λέει. Αλλά πρόσεξε, είναι πάρα πολύ ψηλά.
Αυτό είναι το παχάρο drop. Ναι, είναι. Όλα τα παχάρο λέει έχουν εδώ τις φωλιές τους. Όλοι έρχονται εδώ για να τα πιάσουν. Αυτές τις μέρες υπάρχουν περισσότεροι tamers λέει στο παχάρο. Okay. Τι είναι κάτω εκεί. Μπορεί να επιβιώσει τέλος πάντων για το Upper Indigo Lake. Μην προσπαθήσεις. Ναι, ας πολεμήσουμε όμως. Ας πολεμήσουμε. Υπάρχουν 161 του Temtem. Θα βάλουν και άλλα φαντάζομαι και ελπίζω να βάλουν πολύ περισσότερα. Γιατί είναι λίγα τα 161. Μου φαίνεται. Ειδικά αν το παιχνίδι γίνει competitive. Πρέπει να υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί. Για να υπάρξει μια ποικιλία. Όπα, αυτό δεν βοηθάει. Πάμε για pack. Με δύο παχάρο η τύπησα εδώ δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ έχω παχάρακ. Παχάρακ. Τα έχεις όλα λέει. Είναι δύσκολο να τα έχει όλα από τώρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν έχουν κυκλοφορήσει και όλα. Κανένα λούμα βρήκες. Λούμα. Shiny. Γεια σας, είμαι καινούργιος. Καλώς ήρθες. Α, έχει και πάχαρακ. Οκ. Για πάμε. Να το φάμε και αυτό όσο μπορούμε. Το πάχαρακ ίσως μας δυσκολέψει. Είναι πιο πολύ level και από το δικό μου. Θα βρούμε τον πελά μας. Έλα πάμε. Choose target. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο 86 Temtem, λέει ο Κώστας. Καλώς ήρθες Κώστα. Δεν ξέρω αν έχεις γράψει πριν, τώρα σε είδα, sorry. Αλλά αυτό ήξερα και εγώ ότι έχει πολύ λίγα προς το παρόν το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν σύνολο θα είναι 161 που λέει ο Σωτήρης. Αλλά ναι, σιγά σιγά θα βάλουν περισσότερα και ελπίζω δηλαδή. Επίσης ελπίζω να μην πεθάνω σε αυτή την τύπησα. Θέλω να γιατρέψω κάπως το Temtem μου. Το παχάρο μοιάζει με πιζιότο και λίγο με Σπύρου. Γιατί είναι αντιγραφή γι' αυτό. Όπα, Sharpleaf. Για μισό λεπτό. Ας το κάνω λοιπόν. Και ένα... Πεκ. Μόλις πεθάνει το πάχαρα, όλα θα πάνε καλά. Αυτή η επίθεση πρώτη φορά τη βλέπω, του φυτού βλέπετε καινούρια. Knockout. Αντιγιά. Ζεις, έχεις γκάνκι. Έχω γκάνκι, απλά δεν έχω πάει ακόμα σε... Με υπνώτησε. Okay. Δεν έχω πάει ακόμα σε ένα Pokestop, Pokecenter όπως και λέγεται τέλος πάντων, στο οποίο θα μπορέσω να το ανταλλάξω με κάποια από τα πιο άχρηστά μου Temtem. Για πάμε λίγο, για πάμε. Πεκ. Ξύπνα! Κοιμάται. Λίγο ακόμα θα κοιμάται. Για στείλε ρε ζήσει το Discord που τόσο ακούμε, μπας και φτιάξουμε κι εμείς. Αν σου πεθάνουν όλα τι γίνεται, κάνεις τα μισά λεφτά. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, να μας πούν κάποιοι από το chat άμα είναι. Το Discord είναι κάτω στην περιγραφή. Από οποιοδήποτε βίντεο μου ή κάτω από το live stream. Οπότε πάτα στο link και μπες. Δεν έχω βάλει ακόμα command και πρέπει να βάλω κάποια στιγμή. Απλά δεν έχω κάτι να ασχοληθώ. Δυστυχώς. Χάνεις λίγα λεφτά, λέει όχι τα μισά. Οκ. Okay. Και σε γυρίζει στο last healing station που έκανες heal. Σε Pokecenter εννοείς δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, αυτή εδώ πέθανε. Θα σου έκανα σάμπα λίγο νήσι που μου λένε σιγά που θα δώσεις λεφτά για αυτούς τους χαζούς και αγράμματους. What? Ναι, μπορείς να με δώσεις λεφτά, αλλά... Έχω πάρει πτυχία. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι το πτυχίο μου. Το πτυχίο μου, παιδιά. Το έχω εδώ για τους δύσπιστους. Για να ξέρετε. Τι να κάνω. Δεν είμαι αγράμματος. Ούτε χαζός. Σας παρακαλώ πολύ. Αχ, Θεέ μου. Πάει γι' αυτό, λύθηκε παρεξήγηση. Εδώ δεν το έχω κορνιζός επίτηδες. Για να είναι εύκολο να το δούμε. Να το. Αν δεν προλάβατε. Δικό μου είναι. Αυτά. Όπα, κάπου έφτασα. Αριζόλα! Queen of the Hateless Hill. Αριζόλα, thank you for helping us keep it clean. Dojo East. Temporium North.
Gifted Bridges, North. Airship Terminal, West. Ωραία, πρέπει να πάμε North. Θέλω το Emporium να βρω. Να το Emporium, επιτέλους. Γιατρεψέ τα. Τι σπούδαζες θα ήταν όλοι, πληροφορική. Λοιπόν, έχω γιατρεμένα τα τεμ μου. Έχω πάθει τέτοιο σύνδρομο. Τα έχασα, παιδιά, εντάξει. Αναγκάστηκα να δείξω το πτυχίο μου τώρα. Γεια σου, Ηλία. Καλά να περάσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στην Αριζόλα. Καινούργια πόλη. Δεν την εμφάνισε... Α, την εμφάνισε τώρα. Αυτή είναι η Αριζόλα, παιδιά. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από την Poly Palette, εννοούσα από την Ζαντάρ. Και μετά φτάσαμε στην... που ήταν ο πρώτος δρόμος, μετά μας έφτασε... Σε αυτή την πόλη, τη Viridian, λάθος έκανα πάλι. Αυτή η πόλη πώς λεγότανε. Εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι. Χαιρετώ και τη Γεωργία, αφού φεύγετε σιγά σιγά. Τώρα κλείνω κι εγώ, οπότε δεν χάνετε και πολλά. Και μετά έχω να πω ότι φτάσαμε στην πόλη Πιούτερ. Χρειάζεται τον Γκάνγκι, το έχεις. Τώρα μπήκα, γι' αυτό ρωτάω. Γκάνγκι έχω πιάσει 2. Το χρειάζομαι για κάποιο quest. Μπρίκα Ντελ Μάρ, ναι. Η πόλη Viridian ήταν η Μπρίκα Ντελ Μάρ. Και τώρα φτάσαμε στην Πιούτερ, η οποία είναι η πόλη. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Αριζόλα. Ναι, σωστά. Θέλω να μου πεις, Κώστα, για το τέτοιο. Πού χρειάζεται τον Γκάνγκι, γιατί ήταν τόσο σημαντικό. Με άγχωσες. Εδώ είναι πολύ μαζεμένη. Έχει πολύ μαζεμένο κόσμο πίσω από την κάμερά μου, δεν ξέρω γιατί. Δεν θα ψάξω αυτή την πόλη τώρα. Λοιπόν, κάναμε ένα ολόκληρο ταξίδι από αυτή την πόλη σε αυτή εδώ την πόλη. Είδαμε περιπέτειες, σκαρφαλώσαμε κτλ. Πιάσαμε και κάποια καινούργια τεμ-τεμ. Ουσιαστικά δεν ξέρω αν πρέπει να αφήσω. Καλησπέρα. Σειρά FM θα κάνουμε. Football Manager θα κάνουμε φέτος. Πάμε να δούμε. Έχω πιάσει ένα scale, ένα pinky pick και δύο γκάνκι. Ένα level 8 ας πούμε. Δεν ξέρω ποιο πρέπει να αφήσω. Αν κάτι μου φαίνεται ότι θα ήταν καλό να αφήσω πίσω μου, είναι το Λοάλι. Νομίζω. Ωραία πολύ φαίνεται αυτή, φαίνεται πορυμή. Ναι. Είναι απλά να το λέμε. Πιο μετά θα έχεις Master. Θα δεις. Θα έχω επί 2. Οκ. Το Γκάνκι το θες για Dojo και Fortress, λέει εδώ ο Σωτήρης. Το Γκάνκι θέλω να βάλω. Στη θέση του Λοάλι, το Λοάλι έχει άλλη μορφή. Μπαμ, η αλλαγή έγινε. Προς το παρόν. Το Scale και το Pinky Pink δεν μου γεμίζουν τόσο το μάτι. Θα κρατήσω τα πρώτα μου εδώ πέρα. Ο Κώστας λέει θέλει να κάνει trade μαζί μου. Ήθελε πριν. Notifications δεν έχω τώρα. Και ο Άστα το πρώτο που άφησε ήταν το Butterfree. Ναι, ισχύει. Ρε Ζήση, γιατί παραπονιέσαι ότι είναι κοπέστα από το Pokémon, άλλο στην Nintendo ποτέ δεν έχει κάνει Pokémon για PC παρότι ζητάνε οι fans για χρόνια. Ναι, είσαι χαρούμενος που κάποιοι αποφάσισαν να το κάνουν. Hey! Είμαι ο πρώτος που είπε ότι χαίρομαι. Δεν έχετε δει όλες τις δηλώσεις μου. Παίρνετε τις μισές με δηλώσεις. Hey, τι έχουμε εδώ. Τι ανταλλαγή θέλει ο Κώστας. Οι ανταλλαγές είναι μόνιμες και τελικές, λέει. Δεν πρόκειται να σου γυρίσουν πίσω κάτι η εταιρεία. Μη δέχεσαι, εκτός και αν είναι δίκαιο τέλος πάντων. Trading. Anything will log your account from the resetting from 10 days. Ok. Αγοράζοντας και πουλώντας Temtem, λέει items in game. Exchange real money or external currencies δεν επιτρέπονται, λέει. Και θα γίνεις banned. Accept. Τι φάση. Μου δίνει πράγματα. Τι είναι αυτό. Ένα Raber. Και ένα Vulvir. Κεφαλαία. Μιας που είπες πως θα κλείσει τώρα που έπαιξες αρκετά, αξίζει το game, είναι ακόμα ένα Pokemon Clone. Θα σας πω σε λίγο. Έχεις πειράσει πληροφορική, αλλά δεν τους μοιάζει τους δικούς μου. Επίσης, μακάρι να σε είχα δάσκαλο στο σχολείο και του μου αρέσει ο δικός μου. Γιατί ο δικός μου είναι μάπας. Λοιπόν, το Butterfree δεν είναι εξελίσσεται, οπότε όχι. Λοιπόν, Κώστα, γράψε μου στο chat. Τι κάνουμε εδώ. Hello. Έτσι του γράφω εγώ. Pokemon από τα Lidl είναι το game. Θα σας εξηγήσω όταν κλείσω το παιχνίδι σε λιγάκι να δω τι θέλει ο Κώστας. Μου έγραψες κάτι. Πάντα ready
αν τα θες. Εγώ τα θέλω, εσύ δεν ξέρω τι πρόβλημα, αν έχεις πρόβλημα. Οπότε πατάω ready. Α, όχι. Εδώ είναι. Not ready. Ready. Ready κι εγώ. Α, trade successful. Έτσι απλά δεν δίνει τίποτα. Δωράκι μου λέει ο Κώστας. Παιδιά, έχουμε δωράκι από τον Κώστα. Πήγε στο Tempedia εδώ πέρα. Πρώτη φορά έκανα trade. Ναι. Τα δικά του Tempedia ήρθαν εδώ πέρα, παιδιά. Το Raber και το Vulvir δεν τα έχω ξανασυναντήσει ποτέ μου. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν δεν μπαίνουν στο squad, εννοείται. Είναι level 1, πρέπει να κάνω να τα εκπαιδεύσω εκτός κάμερας. Οπότε, κάπου εδώ λέω να πατήσουμε ένα quit game. Ναι. Το λες και donate, λέει εδώ ο φίλος μου. Level 1, αυτό είναι δώρο. Ναι ρε παιδιά, αν δεν δώσεις level 1, δηλαδή τι, να μου δώσεις ένα level 100 και να μου χαλάσει το experience του να τα εκπαιδεύσω μόνος μου. Καλά έκανε ο Κώστας, εγώ δεν λέω, δεν έχω θέμα. Ω, 50 πιτάκια! Ώρα να την κάνουμε παιδιά! Ώρα να την κάνουμε παιδιά! Λέει ότι ριντάχτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 50 πιτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σωτήρη που έκανε 500 πιτάκια και τον φίλο μου τον Γιάπη που έκανε sub, που έκανε donation bits. Τώρα την ριντάχτα. Ευχαριστώ όλα τα follow που γίνανε και τώρα να απαντήσω σε κάτι που ρωτήσατε πριν. Είναι φωτιά, θα τα δεις και μετά, δεν είναι 100% σίγουρο αν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Okay. Αν αξίζει, αν είναι ένα Pokemon από τα Lidl, αν είναι ένα απλό Pokemon clone, τι παιχνίδι είναι αυτό, τι γνώμη έχω εγώ. Δεν έχω παίξει αρκετά. Όσο έχω παίξει πάντως, το περιγράφω σαν κάποια ευχάριστη έκπληξη. Να πω δηλαδή την άποψή μου. Χρειάζεται σε όλα τα πράγματα να υπάρχει ανταγωνισμός. Χρειάζεται το Call of Duty του, χρειάζεται ένα Battlefield. Το πρώτο χρειάζεται ένα FIFA. Το Pokémon χρειάζεται κάτι για να τσακώνονται μεταξύ τους και να γίνεται καλύτερο. Το Fortnite χρειάζεται ένα PUBG ή το αντίθετο. Πρέπει να υπάρχουν δύο εταιρείες για να κάνουν ανταγωνισμό. Αλλιώς ο ένας κάθεται και ρουφάει τα λεφτά μας χωρίς να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν όμως βγει ένας άλλος που θα του πει «Φίλε, μπορεί να κάνω κάτι καλύτερα από σένα και να σου πάρω τα λεφτά, να σου πάρω τους πελάτες», σίγουρα ο άλλος θα προσπαθήσει να γίνει καλύτερος, οπότε αυτό μας βολεύει. Δεν μπορώ να πω «Άντε για Pokémon» ή «Άντε για Temtem». Ευπρόσδεκτα και τα δύο. Μπράβο τους. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα κάνουμε raid, μη φεύγετε. Θα κάνουμε raid σε λίγο, μη φεύγετε. Εδώ σας εξηγώ και πάμε για ένα raidάκι. Οπότε είναι καλό που έχει βγει ένα Temtem εδώ πέρα. Τα Battle Mechanics λέει που έχει το Temtem δεν πιάνει ακόμα το Pokémon. Δεν τα πιάνει ακόμα το Pokémon, λέει ο Σωτήρης. Και ήταν το επόμενο που θέλω να πω εγώ. Τα Battle Mechanics που έχει το Temtem πάνε τη μάχη του Pokémon λίγο παρακάτω. Είναι προχωρημένη, είναι πιο ωραίο το synergy που υπάρχει. Λοιπόν, είναι ωραίο αυτό που έχουν κάνει. Και επίσης είναι ένα φρέσκο story. Φρέσκα creatures, φρέσκα temtems, δεν ξέρεις τι σε περιμένει και επίσης μπορεί, έχει τις βλέψεις να γίνει ένα competitive παιχνίδι που ο κόσμος θα παίζει και θα προσπαθήσει να γίνει στο νούμερο 1, να υπάρχει μια εξέλιξη. Γιατί σε αυτά που βγαίνει τώρα στο Nintendo Switch και παλιότερα στα υπόλοιπα Pokémon, έκανες κάτι ψευτομάκης με κανένα φίλο σου, έτσι δεν έχει online γαμάτο. Sure, υπάρχει το Pokémon Revolution για το PC, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλύτερο από το Temtem. Δεν ξέρω. Το μόνο κακό για μένα είναι ότι δεν βγήκε νωρίτερα. Μακάρι να έχει βγει εδώ και χρόνια. Και επίσης το μόνο κακό αυτή τη στιγμή είναι early access. Μακάρι να ήταν ολοκληρωμένο, να βγαίνει κατευθείαν. Είναι fan-made το Pokémon Revolution. Ισχύει. Δεν είναι κανονική εταιρεία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει πολύ μπροστά. Μπήκα στο τέλος, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Αυτά και το Temtem. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα δούμε άλλο live stream με Temtem ή αν θα λιώσω εκτός κάμερας. Θα ανέβει στο YouTube για όποιον το έχασε. Και όποιος το βλέπει τώρα στο YouTube, αφήστε ένα like αν σας άρεσε. Και αυτά για μένα. Λέω να κάνουμε ένα ρεϊντάκι τώρα, δεν ξέρω σε ποιον, θα βρούμε κάποιον. Αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά. Όπως είπα, αφήστε ένα like όταν το δείτε στο YouTube και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.